Γεια χαραμακές. Καλησπέρα. Εδώ πάλι Άκη, τι να πω το πόρε παιδί μου, άσε ρε. Εδώ γράφει ο πρωταθλητής. Ναι. Γράφει εδώ ο Γάβρος, όλες τις εφημερίδες βέβαια. Ναι. Ολυμπιακός, επειδή λέτε για ερασιτεχνικά σωματεία, αθλήματα, εσείς οι άλλοι, οι οπαδοί των άλλων ομάδων, πήρε το 57ο πρωτάθλημα στην κολύμβηση. Θα σας πω γιατί τα λέμε αυτά. Και το 21ο συνεχόμενο. Σήμερα η πράσινη, ακούσα και λες, γράφει εκεί. Ναι, ξέρω. Από 16ος, 16ος, πήγαμε στην 8η θέση. Ναι. Μπράβο, πανηγυρίζει. Πήρε δύο μετάλλια. Ναι. Ολυμπιακός έχει στην τελική βαθμολογία ο Ολυμπιακός βγήκε πρώτος. Ο Παναθηναϊκός 8ος. Με 80 βαθμούς ο Παναθηναϊκός, 402 Ολυμπιακός. Θα τα πω, θα σας το καταλάβετε μάλλον γιατί τα λέω. Τον Παναθηναϊκό τον πέρασε ο Γλάφκος. Καλός ο. Όχι ο Κληρίδης. Όχι. Όχι, μην πας πολιτικά. Δεν έχω νόμιζα ότι ήταν εκεί. Ναι, ο Γλάφκος. Ναι. Μετά ο Ωκεανός. Ποιος Ωκεανός. Ο Ειρηνικός. Ο Ατλαντικός. Ο Ατλαντικός. Μιλάμε για Σούργελα. Που έχετε και το Ολυμπιακό στάδιο. Κάτσε λίγο. Πες τα άλλα, πες τα άλλα. Να σου πω και τα άλλα. Ε. Τα ονόματα θες. Υπάρχει μια ομάδα που λέγεται Κοπή. Ποια η Κοπή εδώ στα ταμπούρια που κάνετε. Που έχει στη τραπετσόνα που είναι η Κοπή. Η Αργυρούπολη. Έχει ομάδα. Η Αργυρούπολη βέβαια τον πέρασε. Εντάξει, κατά κόκκινη Αργυρούπολη. Λοιπόν, και είναι και μια άλλη ομάδα εκεί που λέγεται Ντέρι. Ντέρτι. Ντέρι. Τι είναι χαϊδευτή. Άλλο ο Ντέρτι, ο τραγουδιστή. Πόσο λένε, Ντέρτι, το λένε και ο τραγουδιστή. Ντέρτι. Α, Ντέρτι, ναι. Ντέρτι, ναι. Έλα ρε, φίλε. Και εγώ τόσο καιρό έλεγα πάμε στο Ντέρτι, πάμε στο Ντέρτι. Και μου λέγανε ποιο Ντέρτι. Και σε πήγα να σε έλεγα εγώ. Τι χαϊβάνια είναι αυτή εδώ η δική μου, ρε. Δεν ξέρουνε τόσο. Τον Τροβαντούρο. Ναι, τον Τροβαντούρο. Ωραία. Λοιπόν, κάτσε να σου πω εγώ τι γίνεται τώρα εκεί πέρα. 57ο πρωτάθλημα Ολυμπιακός, 21ο συνεχόμενο πρωτάθλημα. Τάκη, κοίτα τι γίνεται τώρα. Δεν το ανέφερα, αν και πρέπει, γιατί ο Ολυμπιακός πρέπει να... δεν είναι. Αλλά αυτή η πράσινη από 16ος πήγαμε 8ος. Δεν λες που όχι, συνήθως δεν κάνουν αναφορά. Ναι. Δεν κάνουν αναφορά. Τώρα αυτό το είδανε για βελτίωση. Δηλαδή, ναι. Α, ναι. Η βελτίωση Άκη είναι 80 βαθμοί ο Παναθηναϊκός. Παιδί μου, βλέπεις. Και 402 Ολυμπιακός. Ναι. Πού είναι η βελτίωση. Δεν πάρει καλά μετάλλιο πέρυσι και τώρα πήρε 2. Ολυμπιακός τι. Ναι, άλλο. Δύο, για τον Παναθηναϊκό είναι μια βελτίωση. Άκου τώρα το με πτώ τη υπόθεση που είναι. Ναι. Αυτή. Φάγαμε βρώμη. Λόγω Ολυμπιακού Σταδίου φάγαμε μπουγάδα, ναι. Λόγω Ολυμπιακού Σταδίου έχουν και το κολυμπητήριο. Ναι, έχουν πολύ... ναι. Έχουν πολλά παιδάκια στις ακαδημίες. Έχουν πάνω από 1000 παιδάκια. Και εμείς. Δεν τα έχει ο Ολυμπιακός αυτά τα παιδάκια. Ούτε έχει αυτό το κολυμπητήριο. Ναι, ούτε έχει, δεν έχει και τις ανέσεις. Δηλαδή, γιατί όπως έχουμε πει, έτσι. Ο αυτοκράτορας του Πόλο δεν υπάρχει κολυμπητήριο. Έχουν κολυμπητήρια και όλα τα. Και γενικά γήπεδα και μπάσκετ, όλοι οι άλλοι, ρε παιδί μου. Και τις κολυμπητήρια. Ναι, ναι. Και εμείς ο Ολυμπιακός για τις ακαδημίες σου λέει πάρε δύο διαδρόμους στα Βοτσαλάκια, πάρε δύο διαδρόμους στο Παπαστράτη, έτσι ακριβώς όπως τα ακούτε. Και οι άλλοι που μας έχουν φέρει τόσες διακρίσεις, ολόκληρο κολυμπητήριο. Το θέμα όμως ποιο είναι, το μεμπτό, ότι έχουν πάνω από 1000 παιδιά. Ναι. Αν μου πεις τώρα πώς στο Ολυμπιακός που έχει τα μισά παιδιά. Αλλά και θα έχουν και έσοδα όμως. Ναι, ρε παιδί μου, Ολυμπιακός που έχει τα μισά παιδιά, έχει τόσες διακρίσεις και εκείνοι που έχουν τα διπλάσια και λόγω, όπως προείπαμε, λόγω της πισίνας που τις διατίθεται ακέραια και αφιδώς και όποτε γουστάρουνε, γιατί δεν προχωράνε και έχουν μόνο δύο μετάλλια. Πάει σε ένα το μυαλό σου που θέλει. Ναι, εμένα πάει ότι αυτά τα έσοδα τα ρίχνουμε σαν όπου έχουν ανάγκη, ναι. Να σου πω, έχει το βόλεϊ γυναικών, πάει. Ναι, παιδί μου, πάει ναι, εγώ, ρε, μπορεί παιδί να πάει και στο ποδόσφαιρο. Γιατί έχει την καλά βόλεϊ γυναικών να διαπρέπει, δηλαδή. Τι... Ναι, λέω, ρε παιδί μου. Να πάνε στο ποδόσφαιρο. Τι λέω. Γιατί ποιο του ελέγχει, υπάρχει κανένα κράτο να του ελέγξει. Υπάρχει κανένα κράτο. Ναι, και δεν κάνουν και μεταγραφές, ας πούμε, από έναν κάποιο καλό αθλητή να το πάνε στην ομάδα. Παιδί μου, τώρα με τόσες ακαδημίες έπρεπε να έχεις παρουσιάσει καρπούς. Αλλά ναι. Πάνε τα λεφτά, αέρα, δεν έχει τίποτα. Μάλιστα. Εντάξει.
Μακάρι να τα επενδύσουν τα λεφτά εκεί κανονικά. Πού να τα επενδύσουν? Εκεί που δίνουν οι γονείς των παιδιών να δουν τα παιδιά τους να διαπρέπουν με, τη... με το μαγιό του Παναθηναϊκού. Ρε παιδί μου, δίνει ο γονιός. Λέω μακάρι μετά για τους γονείς που πάνε και δίνουν τα λεφτά τους. Έτσι και πάνε στράφοι και τα παίρνουν από εδώ και τα πάνε οπουδήποτε αλλού. Γιατί βάσει εγώ με ενδείξει το λέω. Έτσι δεν έχω καμία απόδειξη. Αλλά βάσει αποτελεσμάτων, χίλια παιδιά έχετε, δύο μετάλλια πήρατε. Ισόβιος αυτοκράτορας στην κολύμβηση. Ναι. Πάντως μαθαίνω ότι θα κάνω και ένα τηλεμαραθώνιο εκεί. Ναι. Τα βρώμα είναι αλήθεια. Για να κάνουν μεταγραφές. Δεν ξέρω τα κοινή τι θέλω να κάνω. Δεν το ξέρω. Για ποια ομάδα μιλάς? Για τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω τα κοινή. Με αυτά τα σωματεία, άσε μας, σου λέω με τους ψεύτες. Ότι και την ώρα να τους ρωτήσεις, θα σου πούνε ψέματα αυτή. Ναι, ναι. Τι να κάτσω εγώ τώρα να ακούσω. Θες να δώσεις πουθενά καμιά ευχή να κάνουμε θελής? Τι ευχή? Σε κάνα παίχτη δικό μας. Ευχή καταρχήν να πούμε ημερολογιακά. Χθες γιορτάζε ο Νέρη, είχε τα γενέθλιά του. Γεια σου Καστίγιο Πεχταρά. Γεια σου Νέρη Πεχταρά, αγόρι μου, ολυμπιακάρα μου. 5-5 τους λέει. Ο Νέρη, να ξέρεις ότι είναι από τους παίκτες που μπορεί να παίξουν μόνο σε μία ομάδα. Πού άλλο? Μόνο στον Ολυμπιακό. Είναι κάποιοι, είναι κάποιοι παίκτες που δεν μπορούν τα χνότα τους να παίξουν. Δεν γίνεται να πάει σε άλλη ομάδα. Λοιπόν, λέμε. Κάποιος πήγε στον Άρη, άστο. Τι άλλο το είδες τι έκανε. Δεν μπορείς να πω. Με τη δύναμή του. Λοιπόν, και σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Ποιος μεγάλος? Ο μεγάλος Βασίλης Καραπιά. Ερε Καραπιά. Ένα μπιλάρος. Γεια σου μπιλάρος. Τι πέφτας είναι αυτός ρε παιδιά? Τι πέφτας ρε εσύ όταν ήταν Καραπιά καταρχήν ακού. Αυτός ο Βάτζικ. Να σου πω. Α, σας πω την προσωπική μου εμπειρία. Έχουμε καθόλου Καραπιάλη? Ναι, θα βρούμε. Σκηνοθέτη? Όχι. Δεν είναι από το Βόλιο, δεν είναι από το Βόλιο. Σκηνοθέτης και κάνει υπόλοιπο. Δεν γίνεται. Είναι από το Βόλιο. Είναι από τη Λάρισα, από τη Λάρισα είναι και ο Σπανούλης. Χώρια το επιτελείο του μπάσκετ στο μπάγκο. Περισσότερο Λάρισα. Έλα σου. Ναι, για πες. Γεια σου, έχω πάθει ακόμα και Καραπιάλη. Ο Καραπιάλη, να πάμε. Πάμε στο Καραπιάλη. Καραπιάλη, τότε που ήρθε, δεν υπήρχε Ολυμπιακός στους Αλιαρέλ, είναι ανυπόλυτος τελείως. Μην τα θυμίζεις. Ο Ολυμπιακός πάντα υπήρχε και ήταν έτσι όπως έπρεπε και ο κόσμος του, αλλά είχε ανυπόλυτη διοίκηση. Το καπηλευτήκαμε. Τώρα μιλάμε. Έπεσε μια μεγάλη. Ανυπόλυτη διοίκηση στους Αλιαρέλ και αυτά. Και μιλάμε τώρα, ο Καραπιάλης θα μιλάει, πώς αντί να πούμε τώρα. Δεν υπάρχουν τέτοιοι παίκτες τώρα να πεις ότι είναι παίκτης που... Δεν υπάρχει απλά, δεν υπάρχει. Τέτοιο ταλέντο και να είναι. Γινόταν σκοτωμό. Τον ήθελε ο Παναθηναϊκό. Τον ήθελαν εμεί όλοι. Και τώρα όλοι με λεφτά, όλοι που είχαν λεφτά και διοικήσει τον θέλανε. Και τι λέει ο Καραπιάλης, εγώ θα πάω στον Ολυμπιακό. Ναι. Λοιπόν, άκου να σου πω τι έπαθα εγώ. Ήμουνα με τον Τενερέ. Και το διαβάζω ότι ο Καραπιάλης έρχεται στον Ολυμπιακό και έκανα διακοπέ στο βαθύ. Στο Γήπιο. Έλα, ναι, κορώνει. Στο κάμπι. Ό,τι σου λέω. Στο κάμπι. Φοβερό. Κάτσε λίγο με τσεμέρι, για να σου μιλάω. Κάτσε εδώ να μετά. Μισό λεπτό δεν μου δίνεις προσοχή. Και φεύγω. Δεν το πίστευα από τσεμέρι. Μα υπάρχει ο κόσμος. Ναι. Δεν το πίστευα από τσεμέρι. Ναι, ναι, ναι. Και καβαλά το τενερέ. Εγώ δεν ήμουν. Καλό. Το περίμενα εγώ. Ναι, άλλο. Γιατί εγώ που ήμουν. Καβαλά το τενερέ. Στο Ρέντι κατευθείαν. Πόση ώρα κάνω. Δεν είχε βιάστηκε ο τρόπο. Στο Ρέντι. Βλέπω τον Μπεχταρά, τον Καραπιάλη, το σηκώσα από τα χέρια, μετά έκανα διακοπές μου ήσυχος. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, να πούμε ότι και ο Σπανούλης, ο Μπεχταράς μας, έχει συμφωνήσει με τη διοίκηση του Ολυμπιακού. Να γλεντάει τα επόμενα χρόνια τον Παναθηναϊκό, όπως... Θέλω να δούμε, σε παρακαλώ, κύριε σκηνοθέτα, σε παρακαλώ. Γεια σου, Λία μου, από την Έγινα, καλησπέρα. Θέλω να δω το τρίποντο αυτό, σε παρακαλώ. Το τελείωμα της καριέρας του Διαμαντίδη να κρέμεται στα του Σπανούλη και στα να χέρια, το κόψει. Στα χέρια, ρε. Στα χέρια, πάλι. Γιατί κόλλησες λίγο. Ναι, πήγα να πω... Α, Σάκη μου, άμα έχεις και εσύ γενέθλια αγόρι μου. Και εσύ, χρόνια πολλά. Σάκα, ρε, και εκεί στη Σαλονίκη. Πάμε να δούμε λίγο το... Σαλονίκη, ο Σάκης. Και μας δέπει και η μητέρα. Σαλονίκη! Άλλωστε, και η μητέρα του, άλλωστε Ολυμπιακός. Σε λέω, σε λέω να σε πω όλα χρόνια. Ποιος Δεκόλε, πώς τους λένε αυτούς Δεκόλε, ο άλλος της Μπαρτσελόνα, πώς τον λένε, ο Ναβαρό, άσε ρε Ναβαρό, κοίτα εδώ τι παίχτη έχουμε. Λοιπόν. Όλοι, καλοί παίχτες, ο καθένας είναι... Μπράβο στη δίκη στον Ολυμπιακό. Του φέρθηκε καλά και ο Σπανούλης, θα πού να πάει τώρα. Εντάξει, τα κύριε. Να πάει παντού βέβαια, αλλά εδώ... Φίλε τώρα... Βρήκε αγάπη. Όχι μόνο αυτό, καταρχήν...
Είναι και μια ομάδα. Να το πω αλλιώς. Είναι από του λίγου που δεν με έχει αφήσει να τελειώσω. Πες αλλά πες τώρα πάει. Α, όχι, πες. Έχασα τον ηρμό μου κι εγώ. Δεν είχε ηρμό. Έχασα τον ηρμό. Έλα, δεν ψάξε με. Πού είναι ο ηρμό. Να τα, ηρμό. Αυτό τον ηρμό είχε. Να τα. Σιγά μην χάσει τον ηρμό. Βασίλη Πανούλη. Να τα. Για να μην έχανε τον ηρμό. Λοιπόν, είναι λίγοι παίχτε που πάνε σε μια ομάδα και αλλάζουν το ρουν τη ιστορία τη. Αυτό ήθελα να πω, Τάκη μου. Ωραία. Όταν χάσει τον ηρμό. Σωστό. Κατάλαβε τι λέω. Ναι, το είχαμε ζήσει. Πάλι θε να πει και ένα άλλα. Πε το άλλα. Όχι, το άλλα. Όχι, και θα συμφωνήσει. Α, μπράβο. Όχι, εσύ να συμφωνήσει με αυτό που πάω. Βέβαια, εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Αγόρι μου. Για πάμε. Αν συμφωνώ. Ναι. Τι ήθελε να πω, έτσι, για να συμφωνήσω και εγώ. Και ο Κόκαλη το 91 όταν έφερε τον Πασπαλιάκη. Άκου τώρα. Ο Σπανούλη. Ναι, εγώ θα σου πω κάτι. Πιο πολύ θέλω ο Σπανούλη παρά και. Ναι, ρε παιδιά. Εκείνο ήταν. Ναι, ωραία, πε μου πόσα πήρε ο Πασπαλί. Ευρωπαϊκά. Κανένα. Α, μπράβο. Αυτό λέω. Μα εγώ αυτό συμφωνώ. Αλλά πήρε. Δεν λείπε ένα άλλα, δεν υπάρχει άλλα. Εντάξει, ο Σπανούλη. Τον παραγράφω. Τον παραγράφω. Δεν υπάρχει άλλα. Τελείω. Εσφαλέ. Συμφωνώ. Εσφαλά. Πε στο κοινό εδώ να τα ακούσει. Και να σου πω γιατί έσφαλα. Γιατί μιλάγαμε εκείνη την εποχή. Ναι. Και μου έλεγε εγώ ποτέ δεν πάω στο Παναθηναϊκό. Και ο, ο άλλος. Ναι, ναι. Ο Πασπαλιάς. Ναι, άλλα. Κάνε έγκλημα είχε κάνει τότε. Τι τέλος πάντων. Μην αρχίσουμε και τα συγκρίνουμε αυτά δηλαδή και τα ίδια. Έλατε. Ναι. Γι' αυτό πάλι. Εγώ σου μιλάω αμυγός αγωνιστικά. Α το αμυγός. Γιατί το έχεις μάθει. Μιλάω κανονικά. Το έχεις μάθει. Όχι, το κανονικά δεν είναι δικιά σου. Το αμυγός είναι μεξικανικό. Ναι, από το αμυγό. Το γάμα μα το κάνει G. Αμίγο, αμίγος, ναι. Αυτό. Έλα ρε φίλε. Στούτζες. Έλα ρε φίλε. Αυτή λένε αμίγο. Είναι το τρίο Στούτζες, η αδερφή Κατσάμπα. Άσε με ρετάκι. Δεν είναι δικιά μας. Μόνο δικιά μας. Αμίγος. Εδώ και 5.000 χρόνια. Οι άλλοι μας τα κλέβουν. Εντάξει. Σιγά μην έχουν βγάλει και κλέψεις δικές τις Μεξικάνες. Πού τις βγάλεις, τις αλλά επειδή τώρα ο Ολυμπιακός είναι Πειραιάς, είναι λιμάνι, ναι. Είναι δόξα, είναι κυρφάνια, ναι, ναι. Είναι φτωχολογιά. Ναι. Μην με μπλέκεις με τα αμίγκος. Αμίγκος το λες εσύ. Ωραία, οκ, okay, okay, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, για μεταγραφές που ρωτάνε, κάτσε να το. Για μεταγραφές που ρωτάνε, γιατί θα πούμε και για τα διαρκές που γίνεται. Όχι, δεν τα έχει. Λοιπόν, για τις μεταγραφές πρώτα, ρε παιδιά, η θέση της ομάδος, εγώ πιστεύω, θα πάρουμε ένα αριστερό μπακ, ένα σέντρε μπακ, έτσι υπολογίζω εγώ. Τι υπολογίζεις, Ρωτάκη, είναι συγκεκριμένα, είναι σε αριστερό μπακ. Δεν είναι μόνο τα υπολογίζεις εσύ, είναι και η στόχη της ομάδας. Επειδή με ρωτήσατε. Α, εντάξει, μου το προσωπική μου. Δηλαδή, όπω το λε, ακούγεται σαν προσωπική γνώμη. Ναι. Εντάξει, τι υποθέτεις εσύ, είναι η στόχη της ομάδας, είναι η οριοθετημένη. Και πάνω απ' όλα δεν ξέρω ποιος θα φύγει. Μα και γιατί με ρωτάτε. Άλλο, θέσεις δεν ξέρω. Ποιος, 2-0. Ιταλία, μπράβο. Ναι, ρε, ποιο Βέλγιο, μόνο. Ποιο Βέλγιο, σε μένα θα το πει. Τα λεφτά να φέρουνε. Λοιπόν, ρε τι γίνεται. Ιταλία! Καλά παιδιά, γείτονες Ιταλία. Ναι, να αφήνουν τα λεφτά τους. Ποιο Βέλγιο να γίνει. Έχουν έρθει τίποτα Βέλγιο να αφήσουν τα λεφτά τους. Έχουν έρθει τίποτα, έχεις δει κανένα Βέλγιο στο νησί, να ρωτήσεις ένα νησί, ας πούμε, από πού είσαι. Σου πει, από το Βέλγιο. Πότε δεν το λέει, δεν υπάρχει κανείς. Έχουν την Ιταλή, με τα κότερα, μπεργέτιδες. Ναι, πήγαμε. Ήταν όλοι εκεί πέρα χωρίς γέλιο, χωρίς μίζεροι άνθρωποι. Και έχουν κάνει πρωτεύουσα της Ευρώπης εκεί και το έχουν βάλει εκεί το. Γιατί είδες κανένα λευκό, είδες κανένα λευκό εκεί που ψάχναμε να ρωτήσουμε. Άσε μην πω καμία βαριά κουβέντα. Κάτσε τώρα με τους ανθρώπους, κάτσε. Γιατί τα έχω και με την άντρα. Ναι. Άκου τα, πού έχουμε μείνει. Λοιπόν, αριστερό μπακ. Και θέσεις σε η ομάδα. Αριστερό μπακ, σέντρο μπακ, ένα αριστερό χαφ, ένα εξτρέμ. Και ό,τι πολλά άλλο. Πολλά έχεις πει, άκου τώρα, δεν υπάρχει αριστερό. Πολλά έχουμε. Ένα εξτρέμ, ένα οχτάρι. Α, εγώ τι, α. Είπες αριστερό χαφ. Το οχτάρι είναι αριστερό χαφ, άκια, άμα δεν ξέρεις. Εντάξει. Το οχτάρι είναι αριστερό χαφ. Εντάξει, ό,τι... Πάμε παρακάτω. Ένα αριστερό μπακ, ένα σέντρο μπακ. Εντάξει, μας. Ναι, ένα εξτρέμ, ένα αριστερό μπακ. Αυτά. Το αριστερό χαφ το είπε οκτάρι. Το οκτάρι άσε μετά. Εντάξει, εγώ το αριστερό χαφ πρώτα. Ρε παιδιά, γράφτε το 8 είναι αριστερό χαφ, ναι ή όχι. Το 8, όποιο φοράει το 8, μην βάλετε το 18, στο 25 που φοράει το έχουν μπερδέψει τι φανέλε.
Το 6 εγώ ήταν όταν έπαιζα μπάλα. 4-5 center back, το 6 αμυντικό half, το 8 αριστερό. Ναι, μετά είναι μάλιστα ασβέστη είναι το 8. Όχι, ρε αριστερό ήταν το 8, όχι μια μοίρα. Πήγαινε ένα βήμα αριστερά, δηλαδή που ήταν στο κέντρο. Ναι, ότι τάκι μου, ωραία, αγόρι μου. Κάτι, θα σου βάλω εγώ εδώ. Αυτό είναι ο τροματοφύλακα. Αφαίρουμε τα αλέφαντα εδώ πέρα. Ένα ελληνικό αλέφαντα, παιχνίδια. Μεγάλο προπονητή. Ναι. Ορίστε κύριε Σκεροθέτα. 7 Γιαννακόπουλε, ναι. Και 8 Λουτσιάνο. Πες το, 8 Λουτσιάνο. Λέω σαν νούμερο, σαν θέση. Το 8 τι θέση είναι, το 8. Εντάξει, δεν τα ξέρω, συγγνώμη, τάκι μου, άσε να μιλήσουν οι αναλυτές. Όταν ήταν οι φανέλες. Όταν ήταν οι φανέλες από το 1 μέχρι το 11. Στην κατοχή, τώρα φωλάνε 70. Την ίδια θέση παίζονται, δηλαδή από τη μία αλλάζονται. Ρε, άσε με το άλλο ποδόσφαιρο, τότε υπήρχε τρίτη. Σε κατοχή, μην μου λες εμένα κατοχή, άμα θες να ρωτήσεις κάποιο Παναθηναϊκό που παίζαμε τα εσές. Άλλο αυτό, ναι, οι φανέλες τότε ήταν. Τώρα έχει αλλάξει τα τελευταία 20 χρόνια. Δεν φοράνε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Να το τελειώσουμε το θέμα. Επειδή με ρώτησε ο κόσμος. Εξτρέμ, χαφ. Άντε από χαφ. Οχτάρι, πες οχτάρι. Σέντρε μπακ, οχτάρι, ναι. Και αριστερό μπακ. Ναι. Τώρα, άμα φύγει άλλος. Όποιος φύγει έρχεται. Έτσι. Για να μην έχει τα αγωνία. Όποιος φύγει έρχεται. Πάνω απ' όλα, οι μεταγραφές δεν θα είναι 250.000. Χιλιάδων, έτσι. Θα είναι οι μεταγραφές που πρέπει. Ούτε μπόμπες. Δεν πρόκειται. Εμείς δεν κάνουμε μπόμπες. Μπόμπες κάνει η ΑΕΚ με τον Μπάρκα. Δεν κάνουμε εμείς μπόμπες. Ή με τον Τσικρίσκι. Με τον Τσικρίσκι. Ναι. Μπόμπες, λέει, θα απενεργοποιηθεί και άλλοι. Είναι πολλά λεφτά συμβόλαια, 350.000. Εγγράφτε τα συμβόλαια της μπόμπας. Ναι. Εγγράφτε τα συμβόλαια της μπόμπας. Ρε, μην τα ξεφτιλίζετε. Δεν είναι όλα ίσα και ομοία. Μην τα ξεφτιλίζετε. Αυτό δεν είναι ούτε καν δυναμητάκι. Τι μπόμπα. Η μπόμπα, να σου πω ποια είναι μπόμπα. Μπόμπα είναι όταν πήρε το Ριβάλτο από τον Ολυμπιακό, είναι μπόμπα. Όταν έφυγε ο Ριβάλτο από τον Ολυμπιακό, λέγεται μπόμπα. Μπόμπα, ρε παιδί μου, ούτε κάτσε τα και τώρα γίνανε όλα μπόμπες, θα κατακτήσουν και βομβιστές. Έλατε. Θα λέει τι κάνουμε τώρα εμείς. Ναι. Μας έχει ξεφτυλίσει η ΑΕΚ. Η ΙΣΙΣ θα κατακτήσει. Ναι, η ΙΣΙΣ, ναι. Εντάξει, δεν κάνεις αυτό όμως από τους, ναι. Και αυτό άλλαξε όνομα. Ίσια απόσταση, ναι. Λοιπόν, αυτό τα είπαμε για να μην ρωτάτε και να μην, καταρχήν να έχετε μια ηρεμία, γιατί έχουμε πρόεδρο. Λέγεται Βαγγέλης Μαρινάκης. 5 στα 5, 6 στα 6. Ναι. Και εδώ 5 στα 5 έχω μείνει πριν δείξει το πρωτάθλημα. Και πάμε για το 7ο που το θέλουμε όσο κανένα άλλο. Ακεί ναι. Στο λόγο της ορκής μας στον Θεό, στον ναι. Άγιο Νικόλαο. Και το θέλουμε όσο κανένα άλλο. Είτε γιατί έχει το 7, είτε γιατί θέλουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Και σπάμε και το σέρι του μεγάλου προέδρου, του προηγούμενου προέδρου του Ολυμπιακού. Σοκρατικό καλό. Εγώ το θέλω για να σπάνε τα κεφάλια τους μεταξύ τους σε αυτή τη συμμαχία. Γι' αυτό το θέλω. Εγώ ούτε για σερί ούτε. Που το εύχεται και εκείνος ο πρόεδρος να το πάρουμε. Ναι, άλλο το. Για πρόεδρο του Ολυμπιακού μιλάμε. Άμα δεν το ευχότανε. Βέβαια. Δεν θα βρίσκε το Μαρινάκι. Λοιπόν, θα βρίσκε κανέναν άλλον. Σωστό. Τα διαρκές πεσάκι. Γιατί με ρωτάνε. Τι, τα διαρκές, παιδιά υπάρχουν. Πότε λήγουν. Οι ανανεώσεις λήγουν στις 28. Οι κάτοχοι όσοι είχατε και πέρυσι έχετε δικαίωμα. Μέχρι και τις 28 του μηνός να πάτε να ανανεώσετε και να έχετε το ακριβώς ίδιο εισιτήριο που είχατε και πέρυσι. Τη θέση που σας αρέσει, τέλος πάντων. Ότι... Πανικός θα γίνει! Λοιπόν, από 30 μετά μεσολαβεί ένα διήμερο παύσης για το σύστημα και δεν ξέρω τι γίνεται. Και 30 του μηνός, ούτε διήμερο, μία μέρα. Μία μέρα, 30 του μηνός, οποιοδήποτε φίλος του Ολυμπιακού μπορεί να πάει στο Καραϊσκάκι να προμηθευτεί το εισιτήριο διαρκείας. Που θα επιλέξει ανάλογα σε ποια θέση. Εδώ πια λέμε, Ακή, ναι. Σε 35 μέρες περίπου ο Ολυμπιακός δίνει το πρώτο παιχνίδι. Ναι, 19 του μήνα στη... ξεκινάμε. 17 ή 19. Όχι, 19. Οπότε παίζουμε μπάλα. Ναι, σου λέω, ναι. 17. Δεν θυμάμαι, τέλος πάντων. Δηλαδή σε ένα μήνα σχεδόν και κάτι μέρες, λίγες μέρες ακόμα παίζουμε Ευρώπη. Να προκριθούμε. Έτσι. Τότε είχαμε διαφύγει στις όρους στο Μαρούσι, λέει ο άνθρωπος, ναι. Τι είναι, ο. Και ένα μήνυμα. Τι πάρες. Κανένα τεσάρι θα πάρουμε ή ψόφια πράγματα και φέτος. Α, και φέτος ψόφια πράγματα. Ψόφια και ποια είναι τα, τα ψόφια. Ψόφια πράγματα φέτος που η ομάδα μας αποκρίστηκε ναι, από την Ευρωλίγκα επειδή είχαμε τραυματία 2-3 παίκτες. Ψόφια, όχι φίλε, μάλλον ψόφια.
Λέγεσαι του Σόφια και θα παίρνουμε εμεί τα πρωταθλήματα. Και εκεί μην φοβάστε. Υπάρχει, υπάρχει ο Γιώργος και ο Κώστα και, και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Πρέπει να είστε. Μην ανησυχείτε για κάτι. Όταν μιλάμε για Ολυμπιακό, να σου πω τώρα που είναι. Ένα λεπτό, τελειώσε. Ο ρυθμό μα αυτό. Όταν μιλάμε για Ολυμπιακό, θα σέβεστε. Δηλαδή και τι ερωτήσει που θα κάνετε. Δηλαδή, πώ θα σου πω, πρέπει. Σόφια, όταν απευθυνόμαστε και λέμε πράγματα για οποιοδήποτε τμήμα του Ολυμπιακού, πρέπει να μιλάμε με σεβασμό. Ναι, σε όποια πράγματα. Του τα απάντησε. Μια χαρά. Σε όποια πράγματα. Αλλού. Στην ψόφια που μπορεί να πει. Ναι. Αυτό είναι πλάνη στην κάτι που έλεγε το ένα τεσσάρι μου. Ρε. Ρε παιδί μου, εντάξει, σου λέω, θέλει σεβασμό. Μην ανησυχείτε όταν έχουμε το Μαρινάκι στην ΠΑΕ, τον Αγγελόπουλο στο μπάσκετ και τον Κουντούρη στο ραδιοτέχνη. Τέλο. Τέλος! Και με τις εκφράσεις. Γιατί και αυτοί οι δύο, ο Μαρινάκης και ο Αγγελόπουλος, βοηθάει τον ερασιτέχνη. Εμείς θα βοηθήσουμε τον Ολυμπιακό με τα διαρχίας, οι οπαδοί του Ολυμπιακού, που παίρνει ένα μερίδιο μεγάλο. Ένα αρκετό ποσό δεν το θυμάμαι, δεν ξέρω. Σε κάθε εισιτήριο είτε διαρκεία. 5 ευρώ, ναι, ναι, ναι. Είτε διαρκεία, είτε τέτοιο, παίρνει το 10%. Τέλος πάντων, ναι, 10%, δεν ξέρω. Ναι. Ωραία. Και εμείς οι οπαδοί με το δεκάρικο την κάρτα φιλάθλου αργότερα. Καλά, εμείς θα, θα πάρουμε διαρκεία είναι κάρτα μέλους. Όσοι πάρουν διαρκεία ναι. έχουν την κάρτα μέλους. Η οποία κάρτα μέλους. Την παίρνει πολύ κόσμο. Όχι κάτι άλλο. Η οποία κάρτα μέλους, από ό,τι συζητιέται τώρα στον Εραστέχνη, θα έχουν δικαίωμα όσοι έχουν κάρτα μέλους τη δωρεά πρόσβαση σε οποιοδήποτε άθλημα του Εραστέχνη. Άθλημα του Εραστέχνη. Πισίνα είναι, βόλε είναι, γυναικείο πλήρω. Κλειστό είναι, ανοιχτό είναι. Ό,τι είναι με την κάρτα μέλους. Ακριβώς. Για να μην ανησυχείτε. Και φέτος ο Ολυμπιακός θα είναι πανίσχυρος σε όλα τα αθλήματα. Θα βλέπετε και τις μεταγραφές που γίνονται. Έχουμε αρχίσει τον Εραστέχνη και θα γίνουν κι άλλες. Στο ποδόσφαιρο μην ανησυχείτε, σας το είπα και προηγουμένως. Στο μπάσκετ το ίδιο. Λέει για πάρουμε ένα τεσσάρι και το μετρολέγουμε. Άσε με το... Πρώτα κλείδεις το παιχταρά και μετά παίρνεις και το τεσσάρι. Όχι, εμένα μου τη πάει η αγένεια τα ψόφια ναι, πράγματα. Η αγένεια δηλαδή, ποιος και... ήταν ψόφιος, ο Αγραβάνης. Ναι. Μόνο και μόνο που ο Αγραβάνης, θα σας πω κάτι για τον Αγραβάνη, πήγε και έβαλε τη μούρη του μέσα στον αυγοκέφαλο, τέλος. Ναι, γιατί μόνο τη μούρη του, το άλλο δεν το στάξε. Εκεί, αυτό που ναι, του κάνει. Ναι, 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 έγινε. Τέλος. Φύγανε και τα σφυράκια, φύγανε όλα. Όλα. Με την κίνηση αυτή έτσι. Πάει η ακμή. Πάμε σε γραμμή. Εμπρός. Θα σας αφιερώσουμε χρόνο σήμερα, παιδιά. Τάκη, δεν θα μου κλείνει, δεν θα μου κλείνει. Τι θα σου κλείνω εγώ. Εσύ μη λες, άντε φύγετε. Άντε πήγαινε, άντε πήγαινε. Πού να πάει, εσύ σπίτι του, θα το διώξω το σπίτι του. Στα άλλο δωμάτιο, που λήξει λίγο νερά. Α, άλλο αυτό. Λοιπόν, δεν θα υπάρχει ανησυχία. Τέτοια πράγματα, άλλοι ανησυχούν. Άλλοι ανησυχούν, άλλοι ψάχνουν λεφτά. Τηλεμαραθώνιο σκέφτονται να κάνουνε. Έλα, να τι διαβάζω. Τι είπες. Μην... Τι αυτόφορο διαδικασία. Για ποιον. Τι... Για ποιον. Για τον Κυριάκο Θωμαίδη. Ραγδαίες εξελίξεις. Έλα ρε φίλε, ναι. Γιατί μου. Κάτσε σου πω. Καλό παιδί. Μεγάλος άνθρωπος. Θα βγάζει όλα αληθινά. Η αυτόφορη διαδικασία ύστερα από μήνυση της ΠΑΕ Ολυμπιακός ναι. έχει κινηθεί κατά του δημοσιογράφου Κυριάκου Θωμαίδη σύμφωνα με πληροφορίες των τελευταίων ωρών από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Ωραία. Ο δημοσιογράφος εξακολουθεί να προβάλλει στην τηλεοπτική εκπομπή του ναι. στο σταθμό που εργάζεται υλικό από δικογραφίες. Υπενθυμίζεται. Παράνομο. Κάτσε να διαβάσουμε. Ναι. Υπενθυμίζεται πως πρόσφατα είχε υπάρξει και σχετική καταδικαστική απόφαση από το εφετείο Πειραιά που επικυρώθηκε από τον Άριο Πάγο για καταβολή αποζημίωση προς τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλη Μαρινάκη. Παρά τα αυτά, συνεχίζει να προβάλλει υλικό από δικογραφίες και γι' αυτό έχει κινηθεί, όπως λένε πληροφορίες των τελευταίων ωρών, από το αστυνομικό ρεπορτάζ τη διαδικασία του αυτοφόρου εις βάρος του κυρίου Θωμαίδη. Μείνετε συντονισμένοι, ναι, για ό,τι άλλο προκύψει. Ωραία. Με το καλό. Λοιπόν, τι έγινε Φικοδικής, πού είναι το θάρρος. Εμπρός. Καλησπέρα Τάκη, καλησπεράκι. Γεια σου φίλε. Γεια χαρά. Παναγιώτης από την Κατακόκκινη Σπάτη. Γεια σου Παναγιώτη. Βέβαια
Εδώ είμαι επαναπτυκτικός. Ναι. Πιάστε άστρα λίγο. Άστρα λίγο. Ρε Φλεόρ. Ρε εσύ άμα βρεις, δεν είναι το άφημα. Δεν έβρις, είπε είμαι Παναθηναϊκός και γελάγε. Να του πούμε γιατί γελάει. Έτσι δεν είπε. Ναι, βρισιά είναι για αυτούς που τη λένε. Έχουμε σκηνοθέτη άλλων. Ρε, κανόνισε τώρα. Δεν μου τα κλείνεις και μου τα κλείνεις. Ας να δούμε λίγο. Τι... Απ' την κατακόκκινη, ρε εσείς. Α, να πω κάτι για τη Σπάρτη. Ρε, όταν παίζει Σπάρτη, ένα λεπτό. Όταν παίζει Σπάρτη. Ολυμπιακός Λυθίου, για πέστε μου τι γίνεται. Είμαι το Παθηγετικό. Τι γίνεται και όταν έρχονται γυφιάτες στη Σπάρτη. Πέστε μου τι γίνεται. Μπαίνετε μέσα στο κήπεδο, δεν μπαίνετε. Μάλλον δεν μπαίνετε. Άκουτα. Καταρχήν η Σπάρτη είναι κατακόκκινη. Μην μπερδεύει τώρα. Όχι, άλλο μπερδεύει. Δεν σου είπα ότι είναι Σπάρτη ομάδα. Όχι, ρε, ναι. Για να, ναι, άκουσε με τώρα. Δεν μπερδεύεσαι, θα έχει και μια κάμα. Λοιπόν, για πες. Κάποιοι Σπαρτιάτες Παναθηναϊκοί, ναι. Όταν παίζουμε τον Παθηγητικό ή με τον Ολυμπιακό Γηθίου, ναι. Δεν μπαίνουν στο κήπεδο. Πάνε και φτιάχνετε και του βγάζουν απέξω. Και πέστε μου αν είναι ψέματα. Καταρχήν. Πέστε μου αν είναι ψέματα. Όχι ρε παιδί μου, αλλά αυτό μην πηγαίνει. Εμεί λοιπόν, έχουμε άλλη. Καλησπέρα. Δεν έχουμε εμεί μόνο. Όχι, άλλο. Για ένα Παναθηναϊκό είπα. Ένα Παναθηναϊκό θα μα πει. Η Σπάρτη είναι κατακόκκινη, το ξέρω. Καταρχήν η Σπάρτη είναι κατακόκκινη και αυτό είναι η ντροπή τη Σπάρτη που πήρε. Α τον λίγο και δεν θα χάσω χάρη. Α, μήπω είσαι από το χωριό. Μήπω είσαι από το χωριό του Εφιάλτη. Εμπρό. Άμα δεν σου λέω... Έμα πέφτει με τις βροχές, τώρα χάλασαν και οι γράμμες. Για πες. Πάλι τα ίδια. Για λέγε. Για πες τι γίνεται τώρα. Τι να πω, μωράσε με τώρα, μην με τρελαίνεις. Έλα. Α, έτσι το... Εμπρός. Άστα τα ακούσουμε, άστα τα ακούσουμε. Άστα τα ακούσουμε, άστα ρε φίλε. Άστα ρε εσύ, όταν σου λέω εγώ, άστο. Α, κλείνουνε. Και τάξεις, ρε τάκι κάτσε να τους εγωισμούς. Δεν εγωισμούς. Άλλο να μην το, άλλο να κλείνουνε μόνοι τους. Σάσε με, σε πιάσε, ωραία, πάμε. Εμπρός σαν έχει παλικάρια, σπάσε τα δοκάρια. Κάνα κόλ θα βάλετε. Κάνα πρωτάθλημα θα βάλετε 25 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. Καλησπέρα. Εμπρός. Κάνα Ιούνιο μήνα και βρέχει ρε γαμότο. Εμπρός. Βρέχουν τα καλώδια. Έλα. Δεν μιλάει αυτός. Έχει το ακουστικό εκεί. Δεν θέλει να μιλήσει. Θα μιλήσει φίλε. Δεν θέλει μόνο. Αριανός τι είσαι. Πάω. Τι είναι. Πώς είσαι αυτό. Δεν θέλει. Κοπή. Κοπή μπορεί να είναι. Πώς τον είπαμε την άλλη ομάδα, Ωκεανός. Δεν υπάρχει. Ο Ωκεανός πέρασε στον Παναθηναϊκό. 80 βαθμούς στον Παναθηναϊκό, 400 Ολυμπιακός στην κολύμβηση. Έλα φίλε μου. Μπράβο. Ας θα τα ακούσουμε, ας θα τα ακούσουμε. Κο-κο-κο-κο. Ας συνοδεύουμε και με. Κο-κο-κο-κο-κο. Ας το ρε, κο-κο-κο. Κάτσε, άκου. Φύγε εσύ. Κο-κο-κο-κο. Πες. Ναι, έλα, ναι. Κο-κο-κο. Ναι, πες. Ναι, δεν υπάρχει άλλος πιο ταναπούγιος και χιλιάδες θρύλοι. Άσες, εντάξει. Το τριφύλι. Ναι. Και ο Παναθηναϊκός. Εντάξει είμαστε. Όχι, όχι, εντάξει. Άστο και όλο τον ύμνο. Έλα, ρε. Όλο τον ύμνο. Κάτσε, άμα είναι ραδιά κάνουμε τώρα. Όλο τον ύμνο. Τι ύμνο. Άκουσες μια παινιά και μια σφυριχτράκη. Τι κατομεράκι που είχαν ακούσει την παινιά. Τι παινιά. Δεν έχουν παινιά, σφυριχτράκια. Ναι, αυτό. Το ντύλι. Και στο βάλτε το δεύτερο αδερφέ μου. Και χιλιάδες θρύλοι γαλλικάνε το τριφύλι. Ο Παναθηναϊκ. Κάνεις διακοπές. Ναι, έχει βροχή. Έλα πάμε στο ψεύτικο ύμνο. Καλησπέρα. Τι τραβάω σήμερα με τη βροχή. Όταν ψηλοβρέχει. Έλα φίλε. Μπέναντι. Σφίριξε, μπέναντι. Εμπρός. Νίκη κι αυτός. Έλα φίλε. Βρε βγάλε τις από το σώμα και μετά. Να σ' ακούσουμε. Δεν άκουσα. Έλα πάμε. Κάτσε να ακούσουμε. Τι να ακούσουμε μωριάκι. Εντάξει ωραία να μην ακούσουμε κανένα πάμε να φύγουμε. Κάτσε Τάκη λέμε να ακούσουμε. Μπορείς να ακούσεις αυτό τον άνθρωπο. Όχι να δούμε να προσπαθήσουμε. Για πες ρε φίλε, τι θα κάνουμε σήμερα, τους χειρουργούς. Ό,τι να είναι, άσε, η ώρα του παιδιού είναι, άσε. Να προσπαθήσουμε να ακούσουμε, να κάνουμε τους χειρουργούς σήμερα. Πάμε στον άλλο. Εμπρός.
στεγνή. Πού τα αφόφηκε, ρε. Άλλος είναι αυτός και αυτός στα μουγκά. Πού σε, ρε. Βγες από το λαγούμι. Δεν πιάνει εκεί. Τι να πω, μωρέ. Έλα, αγόρι μου, επιτέλους. Έλα, καλησπέρα. Εσύ είσαι. Θα βρίσκει. Δεν πειράζει, ας βρίσκει. Ναι. Εσύ είσαι. Μάλιστα, θα βρίσκει. Ακούσουμε. Για σταμάτα, να ακούσουμε ο άνθρωπος τι λέει. Για σταμάτα, ηρέμησε λίγο. Εμπρός. Ναι. Πάρ' το. Ναι. Εσύ είσαι. Ναι. Τώρα είμαι εγώ. Ναι. Μετά εσύ. Ναι. Πατς. Ναι. Άντε, γεια, πάει. Άντε, ρε. Έλα, ρε. Μπράβο σου. Μπράβο, ρε. Ρε. Σας έχει μουρλάνει ο Ολυμπιακός. Μίλησε. Που σας νικάει συνεχώς εντός και εκτός έδρας. Ήταν δηλαδή από... Ναι, εντάξει, άστον έτσι. Επιτυχία. Από πίσω και από μπρος. Επιτυχία μεγάλη, ε. Μπράβο. Μαμά, πόσο χρονών είπες, αγόρι μου. 60. Πω, τι έγινε, δηλαδή, για να πει δύο λέξεις. Πάμε στον άλλο να. Πάμε στο επόμενο περιστατικό. Καλησπέρα, παιδιά. Εντάξει, φίλε μου, όχι, συγγνώμη. Καλησπέρα, Άγγι, καλησπέρα, Τάκη. Καλησπέρα. Λοιπόν, θέλω να πω κάποια πράγματα για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ πήρε ένα δίκαιο κύπελο. Σας βλέπω, σας ενόχλησε αρκετά το κύπελο της ΑΕΚ. Τι είσαι όμως, τι ομάδας είσαι, ένα λάκι. Σας βλέπω αγχωμένους. Κάτσε να μας πω. Περισσότερο του χρόνου. Να δείτε τι ομάδα είναι. Εδώ τον έχω. Θα πάρουμε και παίκτες, θα γίνουν μεταγραφές. Άρχισε σε λίγο να μιλάς τώρα. Ακούω τι λέτε. Άρχισε, μίλα. Έλα ρε Τάκη, κάτσε εδώ. Λοιπόν, άκου φίλε. Άστα να μιλήσει. Έλα ρε, είπες μας ενόχλησε η ΑΕΚ. Άκουσε με κάτι. Τερμάτισε με 30 βαθμούς και σε τον Ολυμπιακό και έφαγε και 4 στο Καραϊσκάκι. Εντάξει είμαστε. Ποιου 30 βαθμού, μωρέ, τι μετράνε αυτά. Εγώ σου πήρα το κύπελο. Δεν μετράνε αυτά. Δεν μετράνε αυτά. Δεν μετράνε. Του χρόνου θα πάρω και πέχτε. Δεν μετράνε. Δεν μετράνε. Δεν καλά. Δεν έχω μάνα. Εντάξει είμαστε. Πού το ξέρει του χρόνου. Του χρόνου άλλο φέτο. Βγάλτε να. Α, γιατί το ξέρει. Είναι απλά πλάκα. Κάτσε, ρε. Τάκι, το σκότεψε. Όχι, ποια είναι η διαφορά. Για να καταλάβουμε. Άκουσαμε, φίλε, Αγγζή. Άκουσαμε και ηρέμησε. Ω, φίλε, δεν μπορεί να είσαι με ένα βλέπω. Όχι, εγώ. Φίλε Αγγζή, τη ΑΕΚ, φίλο. Εμένα όχι. Λοιπόν, άκου, φίλε Αγγζή, τη ΑΕΚ. Ο Μελισσανίδη ακόμα να σου φτιάξει γήπεδο. Σε πήγε στη Γάμα Εθνική. Σε έχω κάνει να πέφτει κάτω. Ένα λεπτοριακή και απέ και τα δικά σου. Σε έχω κάνει να πέφτει κάτω. Και πάμε στα φετινά. 30 βαθμούς πίσω από τον Ολυμπιακό, 4 στο Καραϊσκάκι. Έτσι να πεις, μου λες 30 βαθμούς, 30 είναι η βαθμολογία. Όχι, 30 είναι η βαθμολογία. Τα 4 δεν μετράνε. Τίποτα, τα φρέσκα ό,τι γουστάρει αυτός. Λοιπόν, άκου. Λοιπόν. Καταρχήν δεν μιλάμε, δεν υπάρχει, εδώ για να μιλήσετε, και να ακουστείτε, πρέπει αυτά που λέτε να συμβαδίσουν την πραγματικότητα. Δεν είναι τώρα έπιαμε ένα ποτήρι και λέμε ότι μαλακία θέλουμε, έτσι. Και το τι γίνεται στην Ελλάδα και ποιος είναι ο Ολυμπιακός, ποιος είναι το ΑΕΚΑΚΙ. Και κυρίως πώς θα αισθανόμαστε εμείς, άσε να το νιώθουμε εμείς που σε έχουμε γλεντήσει με εξάρες, με πεντάρες, με τεσσάρες, με τριάρες. Έχεις πέσει κάτω. Τα έχεις φάει κάτω, τα έχεις φάει όρθιος, τα έχεις φάει στη Φιλαδέλφια, τα έχεις φάει στο ΆΚΑ, τα έχεις φάει στο Καραϊσκάκι. Σου έχουμε κάνει τον κλανιά, σου τον έχουμε κάνει έτσι όπως έδειχνε. Άσε με τώρα που θα μας πεις και πώς αισθανόμαστε. Δεν θα σου πω πώς αισθάνεσαι εσύ. Με φούρνε. Τάπες ρε Άκη, μη σε πιάνει παραπάνω, τάπες. Κάτσε λίγο, πάμε λίγο νερό, λίγο νερό. Ένα λεπτό, κάτσε κάτω. Πάμε στο μπάσκετ, μια και ήρθες. Πάμε στο μπάσκετ. Δεν χρειάζεται. Το μπάσκετ τι έγινε. Το μπάσκετ τι έγινε. Πάμε στο βόλεϊ. Στο βόλεϊ γυναίκων, γιατί αντρών έχεις, δεν έχεις. Το έχεις στη μύτα. Στο πόλο έχεις, δεν έχεις πόλο πουθενά. Όχι, δεν πρέπει να κοιτάει τα θυματάκι. Να τα ξέρει ο ΑΕΚΤΖΙΣ. Το ποδόσφαιρο που έγινε, κάτσε από το λίγο νερό. Ναι, του τα πες. Πιες νερό και ένα. 30 βαθμούς και δεν περνάει. Του τα πάμε αυτά, ρεάκι. Να του πούμε και τα άλλα, ρεάκι. Ρε κορώνει, έλα εδώ. Πήγαινε να πιες νερό. Μην το συγχύζετε. Μην το συγχύζετε ο κουμπαράκι μου. Λοιπόν, στο μπάσκετ που ερχόσασταν, τι πάθατε. Πάθατε αυτά που πάθατε. Ξέχασα να σας πω, εσύ που πήρες τηλέφωνο, 25 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. Πρέπει να είσαι γύρω στα 20. Πριν γεννηθείς, έχεις να πάρεις πρωτάθλημα. Εντάξει είμαστε. Το βόλεϊ αντρών, πού το έχεις. Στην Β' Εθνική, στη Γ'.
γυναικών. Τι έγινε, πού είστε, πόλο δεν έχετε, γιατί έχετε το σύνδρομο του πνιγμού. Ξέρετε από πού. Εντάξει είμαστε. Καλησπέρα. Και το κύπελο αυτό που πήρε είναι του Κοντονή. Καλό βράδυ. Είναι του Κοντονή αυτό το κύπελο που πήρες. Σε συνεννόηση με τον Μελισανίδη να γίνει ο αγώνας στις 7 πότε ήταν να γίνει, να γίνει τον Μάιο. Στις 17 Μαΐου. Από τις 7 Απριλίου. Τι, έχω χάσει πολλά. Όχι, τίποτα. Τι λέει. Λέω, το κύπελο που πήρε είναι του Κοντονή, σε συνεννόηση με τον Μελισανίδη. Όχι, σε συνεννόηση, γιατί είπε στον Ολυμπιακό καθότησα. Πότε θα καβλώσετε εσείς, που καβλώνετε μόνο από πίσω. Μόνο από πίσω καβλώνετε. Έγινε αυτό που έγινε. Εντάξει είμαστε. Στο Καραϊσκάκι. Γιατί ξεχνάτε το Καραϊσκάκι. Γιατί. Γιατί είναι θυάτη. Γιατί και διώξατε το καλό σας το παιδί το Δέλα. Τέσσερα φάγατε. Στο μπάσκετ. Που, τι ήταν αυτή το άλλο, τίποτα. Βόλεϊ γυναικών αντρών δεν έχετε. Τις γυναίκες στο βόλεϊ τις έχετε για αντρές. Μπορεί. Πόλο μηδέν. Ένα τεχνική άκρη. Δεν υπάρχει. Μηδέν. Καλά είναι, δε. Μηδέν. Μελισανίδης βοηθάει ο Αβέρτος πρόεδρος εδώ σε 100.000 στο πόλι. Στη μάνα ΑΕΚ. Στη μάνα ΑΕΚ δίνει. Σας δουλεύει. Το πρέκι στο γήπεδο, βάλατε το πρέκι. Άλλο. Το χαρτί το πήρατε από τη Δούρου. Φτιάξατε κανένα γήπεδο. Περιμένετε να φτιάξει. Τι δούλευε, που βρήκατε. Να δείτε δούλευμα. Όσο και αφορά εφέτος, αυτά που είπε ο Πιτσιρικάς είναι ψέματα. Θα βάλουμε 5 του χρόνου στον Ολυμπιακό και τέτοια. Θα σας πω εγώ τι θα πάτε εφέτος. Αυτά που θα πάθετε εφέτος θα το φυσάτε και δεν ακριώνει. Oh. Το είπα πολύ κομψά, έτσι. Πολύ κομψά το είπα. Καλησπέρα. Σε ένα παιχνίδι είχατε δείξει κάτι δαχτυλάκια. Τα θυμάστε τότε με τον Ριβάλντο, με τον Σέζαρ που ήταν συνεννοημένοι και δείχναν τα δαχτυλάκια να καλέσουν. Και παραδέξει. Και παρακαλάγατε να τα είχατε φάει τα δαχτυλάκια σας, να μην ήσασταν έτσι. Και μετά παραδέξει. Να ήσασταν έτσι. Σαν τα γάντια αυτά που δεν έχουν δάχτυλα. Πάμε, έχουμε. Πάμε. Να μην ξεχάσουμε ότι ο ένας από τη συμμαχία των τριών έχει αποχωρήσει ο Αλαφούζος. Θα δείτε τι έχει να γίνει και στη συνέχεια. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδες. Γεια σου, φίλε. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Λοιπόν, εγώ βάζω το σύνομα, λένε Γιώργο. Ναι. Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι εγώ γουστάω τους προέδρους γενικότερα που βάζουν λεφτά και φτιάχνουν ομάδες όπως είναι ο δικός σας και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Και πιστεύω εγώ τουλάχιστον στο μπάσκετ τουλάχιστον βάζει λεφτά ο δικός μας. Και βλέπουμε ρε φίλε λίγο μπάλα. Καθάρισε το λίγο. Μακάρι το παιδάκι μου και στην ΑΕΚ και στον Παναθηναϊκό. Και εμείς το θέλουμε. Για τους δίποτε λόγους εμείς. Και εμείς το θέλουμε. Φράγκο και να μας δουλεύουν. Άκου Γιώργο, και εμείς το θέλουμε να βρεθεί ένας πρόεδρος στον Παναθηναϊκό να βάλει λεφτά. Αλλά εσείς Γιώργο είχατε πρόεδρο τον Παρθενογιάννη και τον διώξατε. Είχε λεφτά ο άνθρωπος. Μεγάλο, εγώ ήμουν από την άλλη μεριά. Δεν ήμουν, έχεις δίκιο σαν το που λες. Βέβαια έχω δίκιο. Πώς δεν έχω δίκιο. Διώξατε τον Παρτογιάννη για να έχετε κάποιο. Κοίτα, με τα ψέματα ομάδες δεν γίνονται. Σωστό. Τώρα, όποιος βάζει ωραία λεφτά και βλέπουμε ωραία μπαλίτσα. Γιώργο. Είδαμε τους τελικούς φέτος. Και πώς να στο λέω, το Παυλίκη μου αρέσει. Μπράβο, φίλε μου. Μπράβο, το γουστάρι και μου βλέπω εσάς, είστε έτσι. Έτσι, να μας Γιώργο. Καλά, να βγάλω να βλέπουμε μπαλίτσα. Έτσι ακριβώς, μπράβο, Γιώργο. Εσύ και το Παυλίκη είναι... Αλλά να βάζετε λεφτά, ρε φίλε, να βάζετε λεφτά. Ένα λεπτό, εντάξει, μετά λεφτά. Είναι όλα από την ξύλινα, αλλά και το Παυλίκη. Αλλά, να βλέπουμε εγώ γουστάρω, ας πούμε, ξέρω εγώ, είδαμε να πούμε ωραίους τελικούς. Τι μου λένε τώρα, εδώ βλέπουμε NBA, ας πούμε, ξέρω και εδώ πέρα βλέπουμε Ευρωλίγκα, ας πούμε, και το οτιδήποτε, και βλέπουμε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Φιλέ, Γιώργο και το Παντιλίκη, αποκτάει και άλλη οντότητα, αν είναι οι ομάδες ισχυρές. Έτσι, τουλάχιστον. Να σου πω την αλήθεια, εγώ αυτό που βλέπω, όταν ας πούμε, βλέπω μπάλα, είναι αυτό που ότι τουλάχιστον στο μπάσκετ έχουν αποκτήσει και πώς να μια ποιότητα οι οπαδοί, δεν βλέπουν ωραίο θέαμα. Μοιραία θα σου οδηγήσει εκεί το θέαμα. Άκου τώρα. Δηλαδή δεν γίνεται. Πρέπει να κάνουν και δύο ομάδες. Δηλαδή και η δικιά μου και η δικιά σου να κάνει πρωταθλητισμό. Άμα κάνει μια χουλιγκανισμό και άλλη πρωταθλητισμό δεν γίνεται. Και βάλε όποια ομάδα θέλεις. Δηλαδή δύο τυχαίες ομάδες που διεκδικούν το πρωτάθλημα. Έτσι.
Σίγουρα από εκεί ξεκινάνε, ρε φίλε. Αλλά εμένα τι μου τη δίνει, μια που σ' ακούω και λίγο λογικό, μου τη δίνει το πόσο με ελαφρά την γκαρδία μπορούν ο κάθε πρόεδρος για να καλύψει την αδυναμία του να βάλει τόσο κόσμο σε μπελά. Γιατί μπαίνει κόσμο σε μπελά, ρε φίλε. Δημιουργεί πόλωση, δημιουργούνται γκρίνιες, έτσι. Ο καθένας, το κάθε παιδάκι είναι αποσπολεμένο, δεν ξέρει τι του φταίει. Λέει, α, για να το λέει ο πρόεδρος, ο κακός Ολυμπιακός, η κακιά ΕΠΟ, ο κακός Μαρινάκης. Ρε βάλε εσύ λεφτά και τότε, αν είναι πάλι η κακιά ΕΠΟ και ο κακός ο Μαρινάκης, θα το δούμε. Αλλά βάλε, κάνε εσύ αυτά που πρέπει σαν ολόκληρος Παναθηναϊκός που είσαι. Και μην κάνεις μισά πράγματα, ούτε τα μισά. Έτσι δεν είναι, φίλε. Εγώ αυτό το πετούσα από την ομάδα μου. Αν βάλει τώρα να βρει κανένα παίχτη να δούμε να παίζει μπάλα, να πάει να πληρώσει ένα εισιτήριο και πάει λέγοντας. Αυτά είναι. Δεν είναι λίγο απλά τα πράγματα. Όπως τα ξέραμε, φίλε. Όπως τα ξέραμε τώρα, δηλαδή τα τελευταία χρόνια είχε αλλάξει ένα άλλο βιολί, άλλο τροπάριο. Τελείως. Δηλαδή μια ομάδα, είχες μια ομάδα. Πώς να σου πω. Ρε αδερφέ, εγώ είμαι μαζί σου, εγώ είμαι ο Τζίγκερ. Ας πούμε, έπρεπε να σου τον Κονσέι, σαν τον Μπίτσκαν, μπορεί να μην σου βγαίναν, αλλά έπαιζε κάποια λεφτά, ξέρω εγώ. Έλα, ρε. Να δεις, ούτε να δεις, πω να σου και εμένα που είναι κάνω πλούς, αλλά και πάλι. Γιώργο. Εγώ ήμουν από την άλλη μεριά, τελείως, ξαναλέω. Πραγματικά αυτό πήρα να πω. Με ποιους θα σου πει, μα που λέγεται και φίλοι, μα από εδώ. Άμα δεν βάλεις λεφτά, ρε φίλε, δεν γίνεται. Μπράβο. Γιώργο, ο Αλαφούζος. Ο Αλαφούζος έχει καταντήσει τον Παναθηναϊκό με 7.000 εισιτήρια μέσω όρο. Που γυρίσαμε δηλαδή, πέσαμε στο ΆΚΑ. Εγώ σου είπα, εγώ από την αρχή σου είπα, εγώ γουστάρω να βλέπουν να πέφτει χρήμα και να βλέπουμε καλή μπάλα. Και να σου πω και κάτι, το γουστάρουν και η μεγαλύτερη πλειοψηφία του Παναθηναϊκού που απέχει, φίλε. Και αποδεδειγμένα, όπως το λέει ο Τάκης, αποδεδειγμένα. Δηλαδή, πώς να σου πω, οι υγιείς λείπουν από τον Παναθηναϊκό. Γι' αυτό ρε αδερφέ γεμίζουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, το ΑΚΑ του μπάσκετ 20.000 και 20.000 ποτέ θα πάνε στο ποδόσφαιρο. Έτσι μπορεί, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να πάνε 20.000 στο ποδόσφαιρο για πλάκα. Γιατί πάνε στο μπάσκετ. Αυτό λέω, αυτό λέω. Δεν βλέπεις μπάλα, εντάξει, βλέπεις, ας πούμε, βλέπεις να έχω σπάσει λάχτο. Δεν είναι τώρα. Κάτι θυμάσαι και παλιά. Κάποια φράγκο να έρθει κανένα παίκτη, να δούμε λίγη μπάλα, να υπάρχει ανταγωνιστικότητα, να. Όπως πήρε λίγο πιο παλιά. Έτσι. Απλά είναι τα πράγματα. Εμείς το φωνάζουμε, φίλε. Εσείς δεν τα ακούτε. Τα ακούει άνθρωπος. Όχι ο Γιώργος, ένα λεπτό. Όταν λέω εσείς δεν ακούτε. Ο Γιώργος είναι σε εκπροσωπή τους άλλους, τους υπόλοιπους. Σε τέτοια περίπτωση. Θα βάλει για φίλε, δεν ξέρω. Γιώργο, άκουσε. Εγώ σου λέω τα πριν από ξύμ. Ναι, Γιώργο, θέλω να πω κάτι άλλο. Εμείς σε τέτοια κατάσταση, αν είχαμε μπλέξει, ακόμα θα έτρεχε ο τάδε Αλαφούζος που θα είχαμε στον Ολυμπιακό. Δεν είμαστε το ίδιο, ρε φίλε. Εμείς είμαστε και μεταξύ μας, ξέρεις, με κόκκινες και τέτοια που τσακωνόμασταν και εκεί. Για ποιο λόγο τσακωνόμαστε. Αν δεν τσακωνόμαστε και με έτσι είμαστε άλλοι κατά. Έχουνε πάει. Εντάξει, δεν ξέρω, τέλος πάντων. Τα λέει, ξέρω και λοιπόν, φίλε, να είσαι καλά και εγώ. Να είσαι καλά, Γιώργη. Να είσαι καλά, συνεχίστε. Εσύ και εσύ. Ξέρεις και κομπλέ, εγώ αυτό, ξέρεις. Μια χαρά, μια χαρά. Να είσαι καλά. Και εσύ να είσαι καλά. Για να μην τρελαινόμαστε κι εμείς όταν ακούμε τα διαφορετικά. Δηλαδή, εμείς δεν έχουμε κανένα θέμα. Δεν έχουμε κανένα θέμα. Με κανένα Παναθηναϊκό. Δηλαδή, και εγώ τώρα, και εγώ και ο Άκης και όλοι οι Ολυμπιακοί δεν θα θέλαμε ο Μελισσανίδης να βάλει 15, 20, 30 εκατομμύρια. Να τα βάλει. Θα βάλει και ο δικός μας. Και έτσι θα φτιάχνει το ποδόσφαιρο. Όχι με τις συκοφαντίες. Πώς το λένε το ένα site, Άκη, να το πω. Τη συμμαχία. Και τι θες να πω. Του Σαββίδη. Του Μελισσανίδη και του Αλαφούζου και το site μπορεί που πέρασε. Δεν είναι ένα site, είναι πολλά τα site. Που κάνετε πόλεμο στον Ολυμπιακό. Μα δεν γίνεται, ρε παιδιά, 20 χρόνια να υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Δεν είσαι και εσύ, πώς το λένε, στην Αφρική. Για να πάμε καλού τώρα. Πάμε καλησπέρα. Όποιος το προϊόν σου. Δηλαδή δεν γίνεται. Εδώ τι κάνουν οι άλλοι. Καταρχήν πρέπει να έχουμε ψηλά το προϊόν. Το προϊόν είναι το ποδόσφαιρο. Το μηδενίζεται. Ναι. Τι κάνεις, για να σου πω εγώ με παράδειγμα. Είναι σαν να έχω εγώ. Πες εδώ, το έχουμε στο μικρό λίμανο. Μια ταβέρνα εγώ, μια ταβέρνα Ολυμπιακός, μια ταβέρνα ο Παναθηναϊκός, μια ταβέρνα η ΑΕΚ. Έτσι. Πες, μια εγώ, μια εσύ, μια ένας άλλος. Και τι να κάνω εγώ τώρα. Να λέω, να έρχονται τίποτα πελάτες και να τους λέω, ελάτε εδώ, μην πάτε να φάτε εκεί, γιατί μυρίζει θάλασσα. Ρε κάτσε ρε, που με ίδια θάλασσα δεν έχουμε όλοι.
Δηλαδή, άμα μυρίζει για σένα, μετά θα μυρίζει και για μένα. Θα φύγει ο κόσμος τελείως. Δηλαδή, τους κόβει. Ίσως δεν θέλουν. Δεν θέλουν. Οκ, μπράβο. Τους κόβει. Αλλά πάτε σύμφωνα με αυτά που θέλει ο πρόεδρος. Επειδή δεν μπορούν αυτά, όχι. Πρέπει να καταντήσει το Παναθηναϊκό με 7.000 ευρώ. Προέδρε του δεν είναι, είναι και οι τρεις. Τα ίδια κάνουν. Για την κάθε ομάδα εννοώ. 7.000 έχει καταντήσει ο Λαμπρός στο Παναθηναϊκό, 14 έχει καταντήσει ο Μπελισσαβή στην ΑΕΚ και 15 ο Πάο. Πολλά λες. 13 ευρώ. Πολλά έξι. Ναι, εκεί, όχι, 14-13 εκεί. Και ο Ολυμπιακός έχει φτάσει 470.000 εισιτήρια εφέτος. Με κορεσμό. Πρωτάθλημα. Κάτσε λέγα. Πρωτάθλημα, κύπελλο και Ευρώπη. Γιατί να πούμε και το άλλο, ακούστε να δείτε. Είναι άλλη δίψα όταν δεν έχει πάρει πρωτάθλημα και αλλιώς πας στον κήπεδο, και άλλη δίψα όταν είσαι κορεσμένος. Έτσι, λοιπόν. Αυτό καλησπέρα. Για εμάς που διατηρούμε τα 20.000 μέσα όρο σε κάθε παιχνίδι, είναι μεγάλη επιτυχία τέτοια. Μετά από 10. Ναι, βέβαια. Ε, τι είναι. Και να πηγαίνεις και στα λαθρήματα. Έλα, φίλε. Πήγαμε τώρα 800 άτομα, πήγαμε στην Ουγγαρία. Κάτσε ρε παιδιά. Καθίστε ρε παιδιά, οι κορεσμένοι Ολυμπιακοί. Καλησιά. Και εσείς που είστε πεινασμένοι, τι κάνετε. Σας δουλεύουν οι προέδροι σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια χαρά. Τι κάνετε, είστε καλά. Εσύ καλά είσαι. Καλά. Είμαι ένας φίλος από Νάουσα. Ωραία. Τι ομάδα είσαι. Ρε φίλε, τι ρωτάς τώρα, ρε φίλε, Ολυμπιακός. Όχι, παίρνει κι άλλη. Πες, ρε φίλε, πες. Ακή, πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο με τον Τάκη. Έχω βρεθεί πολλές φορές στο Καρασκάκι πάνω. Έχουμε πιει καφεδάκι παρείτσα. Καφέδες δεν πίνω, εγώ τέλος πάντων, θα δούμε μετά. Για που συνέχισε, μπορεί να έχουμε μιλήσει. Καφέδες εγώ πίνω εκεί πέρα δεν πίνω. Τάκη, πάμε. Ναι. Τάκη, δεν ακούω, δεν ακούω καλά στη γραμμή του λέτε, ρε παιδιά. Λέμε, με μένα έχεις πει καφέ με τον Τάκη. Με μένα, αλλά εγώ καφέδες δεν πίνω. Εντάξει, ρε φίλε, δύσκολο. Ναι. Τέλος πάντων, σας πήρα να σας πω ότι η ομάδα μας έδωσε πολλές χαρές φέτος, ειδικά η τελευταία, ας πούμε, με το μπάσκετ, ήταν φανταστική. Και αυτό που θέλω να σας πω για να γνωρίζετε πάρα πολύ καλά είναι ότι εδώ στην Άωσο η Ολυμπιακή είναι πάρα πολύ. Ναι, το ξέρω αυτό. Στη Βέρεια ακούγονται οι παοξίδες και τέτοια και στην ΑΟΣ όμως με τους Ολυμπιακούς γίνεται χαμός. Το ξέρω. Έχω δύο παιδιά, ο ένας είναι πιτσιρίκος. Θα σου ζήσει. Είναι στις εξετάσεις και περιμένει πώς και πώς να μιλήσει μαζί σας. Δώστε μα, δώστε μα. Πάρε να σας πει μια καλησπέρα. Ναι, δώστε μα. Πώς το λέω. Έλα, παιχταρά μου, μίλα σε λίγο. Καλησπέρα. Γεια σου. Πώς είναι, αγόρι μου. Στέφανο, είμαι Ολυμπιακάρα. Γεια σου, Στάθη. Στέφανο. Στάθη. Στέφανο. Στέφανο. Στέφανε, τι, τρίτη, ναι. Τρίτη γυμνασίου πας. Πρώτη. Α, πρώτη γυμνασίου. Ναι. Τελειώσατε τώρα, δεν είναι τέρμα τα σχολεία δηλαδή. Ναι, τέρμα. Ωραία, εντάξει είμαστε. Καλή πρόοδο, Λεβέντη μου. Να σε πάντα καλά. Και τον Ολυμπιακό στην καρδιά σου, αγόρι μου. Να τον έχεις ψηλά. Ναι, εκεί. Πάντα. Γεια σου, Φιλαράκο. Να είσαι πιο περήφανο στην Άουσα. Έχει μόνο σε όλα όσα. Καλό βράδυ. Ρε, εκεί, που πολύ. Εκεί που κινείται. Αυτό. Εκεί που κινείται, ναι. Γεια σου, Αγορίνα. Να σε καλά, λοιπόν, παιδιά μου. Επειδή έκανα λάθο. Καλή πρώτο. Α, και έκανα λάθο. Δεν το είπα εγώ, δεν έκανα λάθο. Ένα, τι, πόσα θε να κάνω. Κανένα, δεν λάθος. Επιτρέπεται. Τάκη είσαι. Ναι, ωραία. Δεν επιτρέπεται λάθο. Όλα επιτρέπεται. Όχι. Λοιπόν, 11.000 έχει ο ΑΕΚ. Τα βλέπει, μου τι έβγαλε 14. Και άλλα τόσα έχει ο ΠΑΟΚ. Α, μπράβο. Μέσο όρο. Και ο Παναθηναϊκός 7. Και ο Ολυμπιακός 21.000. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε. Αν δεν είμαστε. Εμπρός. Άνοιξε το λίγο, ρε. Εμπρός. Ναι. Έλα, φίλε. Εγώ μιλάω. Μόνο εσύ. Όλοι. Εσύ μιλάς. Ήταν να μιλήσω με τον Τάκη. Μιλά του, μιλά. Εδώ είμαι. Μ' ακούτε! Ακούμε! Ναι! Ναι, εδώ είμαι! Καλό! Τάκη! Καλησπέρα! Καλησπέρα! Χαμήλωσε σε βλέπω, το... Σε βλέπω! Α, με εγώ που σ' ακούω! Σε βλέπω, λοιπόν! Άκου να σου πω δύο κουβέντες! Ναι! Λοιπόν, ο Κόκαλης ήταν παράγοντας ή ο Μαρινάκης! Τι είπες? Παράγοντας, ήταν ο Κόκαλης ο Μαρινάκης. Τι παράγοντας? Παράγοντας, πες του. Ήταν και, άκου να σου απαντήσω. Ο Κόκαλης και ο Μαρινάκης είναι ο παδί του Ολυμπιακού. Εγώ έτσι τους έχω μάθει. Ο Μαρινάκης
μάζεψε όλους τους λαθρομετανάστες. Ο Κόκκας έβαλε τα χέρια στην τσέπη και πήρε πεφταράδες. Εντάξει φίλε, εντάξει. Πάρε σε καμιά κομπή που να μιλάνε πολιτικά. Εδώ πέρα μιλάμε για Ολυμπιακό. Να είσαι καλά. Τώρα άλλο τώρα. Άλλη συζήτηση αυτή. Όπα και τι λένε, στέκει. Ξέρω εγώ. Άμα θέλει, ο Μαρινάκης θα σου πληροφορήσει ότι έκανε. 500.000 έχει δώσει γεύματα. Άλλο, για την ομάδα, πες το για την ομάδα. Όχι, έχει δώσει προσφορά στο, από λοιπόν, το Ολυμπιακό, εκεί δεν φίλε, το ξεπερνάς. Όχι, θέλω για ομάδες να μιλήσω. Έχει δώσει 100... Κάσα στα γεύματα, για ομάδες. Λοιπόν, άκου, είχαμε τον Τζιοβάνι και πέσε με τον Κοστούλα. Δεν το πεις αυτό το πράγμα. Ο Τζιοβάνι έπαιζε με τον Κοστούλα, αγόρι μου. Έτσι. Και είχαμε 7 αριστερά μπακ και εξτρέμ και αμυντικό χάφι καμένα. Είναι και κάποια πράγματα, πώς να σου πω. Όλοι είχαν τα καλά τους και τα κακά τους. Εδώ ο Μαρινάκης είναι περισσότερο τεχνοκράτης. Δουλεύει, ναι, πηγαίνει τον Ολυμπιακό σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, έτσι όπως δουλεύουν όλες οι ομάδες. Ο Κόκαλης λειτουργούσε λίγο παραπάνω και με το συνέστημα. Πάμε σε ένα άλλο όμως κεφάλαιο. Στην εποχή του Κόκαλη η εφορία ήταν 10%. Έτσι, μπράβο. Και τώρα είναι 50%. Τώρα η εφορία είναι 50%. Όχι, άμα κάνει μια μεταγραφή και 2 εκατομμύρια, στην εφορία δίνει άλλα ένα 800. Όχι, δίνει 4-5, 4,5 με τα διπλά. Γίνει, τα διπλά, ορίστε. Έχει μεγάλη διαφορά, αγόρι μου. Καλές είναι οι κράτες. Απλά δεν έπρεπε. Γι' αυτό σας λέω, θα μιλάτε με σεβασμό όταν. Πόσο μάλλον όταν είστε Ολυμπιακοί. Ναι, για να βγάλουμε μια άκρη και συζήτηση. Γιατί με το θράσος. Σε οποιοδήποτε πρόεδρο και να απευθυνθείς, το θράσος δεν το επιτρέπουμε εμείς εδώ στην οικογένεια του Ολυμπιακού. Οτιδήποτε θέλει όμως ο κάθε φίλος του Ολυμπιακού μπορεί να το θέσει ωραία και κριτική να κάνει, καλοπροαίρετη και οτιδήποτε, και να κάτσουμε εδώ να συζητάμε ώρες. Ναι, αλλά μια και είπε και ένα παίκτη που θέλει ο Κοκαλής και μπράβο του και τον ευχαριστούμε όλοι. Έτσι. Εγώ είπα, δεν είπε. Α, εσύ είπε. Ναι. Τέλος πάντων, αυτό που είπε ο Άκης είναι 100% παραπάνω για εφορία, θα διπλάσια δηλαδή δίνει. Και μην ξεχνάμε, ρε παιδιά, ότι ο Μαρινάκης πέρυσι έδωσε πάνω από 20 εκατομμύρια μεταγραφές. Δηλαδή, δεν συζητάμε μετά, κύριε, δεν συζητάμε τώρα. Και δεν υπάρχει κάθε χρόνο ένας Τζιοβάνι να τον εφέρει στην Ελλάδα. Και ειδικά όπως την έχουν κατατίσει, όπως έχουν κατατίσει την τελευταία με την προπαγάνδα που κάνει ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Ποιος ξένος παίχταρας ΑΕΚ εδώ. Δεν είναι, ποιος ξένος. Ή δεν είναι ο σκοπός τους αυτός. Να μην έρχεται κανείς. Να βλέπουν οι παίχτες οι καλοί πρωτοκλασσάτοι, τις πέτρες και τα ντου και τα ξύλα και τα καδρόνια. Για να μην έρθει κανείς. Α, και τώρα πρώτα πάμε σε break. Τι έγινε, η UEFA λέει θέλει να τιμωρήσει μόνο αυτούς που κάνανε τα επεισόδια. Γιατί δεν τους τιμωρεί όλους. Μόνο τη Ρωσία και την Αγγλία θέλει να τιμωρήσει. Γιατί δεν κάνει του Κοντονή. Δηλαδή κάνει η Ρωσία και η Αγγλία, τιμωρεί στη Γερμανία που μπορεί να το πάρει. Πάμε σε break. Λοιπόν, για να πούμε κάτι στο φίλο που πήρε πριν, ότι είπε ότι τους έφερε ο Μαρινάκης εδώ τους. Άλλο ήταν. Μαρινάκης τους στάει σε φίλε. Δεν τους... Οι κυβερνήσεις που ψηφίζετε τους φέρνουν εδώ. Άλλο, εμείς τους συνανθρώπους, ό,τι ήταν. Δηλαδή, τι θα τους απεινάσουν από εκεί και πέρα. Αλλά ήταν άλλο σκοπός. Εμείς σου μιλάγαμε αθλητικά, εσύ είχες άλλο. Άλλη πρεμούρα. Γι' αυτό πάρε σε άλλο κανάλι να τα πεις παραπάνω. Παραλλού, ρε φίλε, έχει τόσα κανάλια. Δεν είναι αθλητικό κανάλι. Απλά ο Ολυμπιακός πρόσφερε φαγητό. Όπως και ο Δήμος και όλοι. Όχι. Ναι, περίμενα να δούμε κι άλλα μία μισή ώρα. Τρεις ώρα, φίλε. Καλά, μα τα βάλουμε όλα. Δεν φεύγουμε από εδώ. Εμπρός. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Τι έβαλε ο άνθρωπος εκεί πέρα, ρε παιδί μου. Γκολάρα έβαλε. Αυτό δεν παίχτηκε να τελεφάει ο Μπάκεβιτς, ο προπονηταράς. Για πες, τι όμορφα είσαι. Τι να είναι αυτό. Ήθελε να είμαι, ρε παιδιά, τέτοια ώρα που σας ξέρω. Τι έβαλε, σου λέει. Ναι, δεν πειράζει. Ναι. Πες. Είμαι 70 χρονών. Να είσαι καλά. Να τα θέλω. Μην μιλάτε, ρε. Μην μιλάτε, ρε, να μ' ακούσει, ρε, γάμο την Εύα μου. Τάκη, πες του να μην μιλάει. Πες του, μην, λοιπόν, εσύ μην μιλάς. Όταν πήγαινα στο Καραϊσκάκι, ο πρόεδρος, ναι, ερχότανε με το συγχωρημένο τον πατέρα του, μικρό παιδάκι. Ρε, μην μιλάτε, ρε, μιλάω, ρε, 70 χρονών, ρε, σεβαστείτε με, γάμο την Εύα μου. Δεν μιλήσαμε. Λοιπόν, μικρό παιδί ήταν ο Βαγγέλης. Τι θέλετε, να μην είναι άρρωστος. Άρρωστος Ολυμπιακός ο Βαγγέλης. Αυτοί δεν είχαν ποτέ τους αυτή τη τύχη. Δεν είχατε άρρωστο Γουλάντρι, δεν είχαν ποτέ. Άρρωστο Νταϊφά, δεν είχαν ποτέ.
τα παιδιά στο μπάσκετ, τα δύο αδέρφια. Δηλαδή δεν έχουν τέτοιους ανθρώπους. Ρε Τάκη, μην τζιμπάς με αυτούς. Αυτή είναι μουρλή, ρε. Αυτή δεν είναι φυλακή. Πρόσεξε. Είναι ο άρρωστοι οπαδοί. Μισούνε τους πάντες και τα πάντα. Και έχουν τσιμπήσει με τον ηλίθιο που βγαίνει στο σταθμό αυτόν από τη Θεσσαλονίκη, τον Ελεϊνό, τον Αλίτη, και κατηγορεί συνέχεια την ομάδα. Και έχουν τσιμπήσει με τον πρόεδρό τους, τον Ξεβράκο, το που δεν βάζει δεκάρα, και κατηγορεί συνεχώς το δικό μας τον πρόεδρο. Έχουμε δει ποτέ στα μάτια τους παίχτες, σαν για αυτούς που έχουν περάσει από την ομάδα μας? Δεν θέλω να σε βλέπω να τσιμπάς έτσι και να αρρωσταίνεις. Θέλω να είσαι ήρεμος, Τάκη, και να τους κάνεις αυτούς να τρελαίνονται. Δεν έχουν τίποτα να παρουσιάσουν. Τίποτα. Μία νίκη στο τόσο, τρίχες κατσάρες. Το Παναθηναϊκό ειδικά, αν τον προσέξετε τα δύο τελευταία χρόνια, παίζουνε με κλωτσές και μπουνιές. Διαλέγουνε να κάνουν μεταγραφές από μποξέρ, όχι από ποδοσφαιριστές. Όλοι με τα χέρια, όλοι τραβάνε τις φανέλες. Είναι άλλο το κόλπο τώρα. Αν τους βλέπεις, βάζουν το χέρι στο στόμα και πάνε στον διοικητή και του λένε, πες ξέρει τι του λένε. Αυτό έπρεπε να επισύρει κίτρινη κάρτα αμέσως. Τι του λες, ρε Αλίτη, με το χέρι στο στόμα? Λοιπόν, μόνο αυτό μπορούν να κάνουν, τίποτα άλλο, παιδιά. Θέλω να σας βλέπω ήρεμους, με αυτοπεποίθηση, Τάκη. Χάνεις πολύ άμα νευριάζεις, είσαι πρώτος σε όλα, σε όλα τα γήπεδα, στο μπάσκετ, στο βόλι, στην βόλη, σε βλέπω παντού. Δεν θέλω να σε βλέπω να νευριάζεις με αυτούς τους μαλάκες. Δεν γίνεται, μωρά. Αφού σου λένε πράγματα που είναι τρελά, σε τρελαίνουνε. Το ξέρω, το καταλαβαίνω, ρε παιδί μου, αλλά εν πάση περιπτώσει, σου είπα, αυτονών ο θάνατος είναι η ψυχραιμία, να τους βλέπεις με ψυχραιμία. Λοιπόν, δεν θέλω να συνεχίσω. Ήθελα να καταθέσω την άποψή μου, γιατί από μικρό παιδί έβλεπα τον πρόεδρό μας να τον έχει από το χεράκι ο συγχωρημένος ο Μητιάδης και να τον φέρνει στο γήπεδο. Υπάρχουν και φωτογραφίες, να μιλήσουμε. Υπάρχουν και φωτογραφίες. Υπάρχουν και φωτογραφίες που το αποδεικνύουν. Όχι, δεν χρειάζεται να τις συζητάμε τώρα, ρελαφούμε τώρα. Μεγαλώσαμε στο παλιό Καραϊσκάκι. Και αυτό που είπατε, δεν έχουν την τύχη, δεν υπάρχει περίπτωση να την έχουν την τύχη ποτέ να έχουν οπαδό πρόεδρο. Έχω μια φωτογραφία στο κινητό μου, τον πρόεδρο, μέσα στο γήπεδο του μπάσκετ, να πανηγυρίζει σαν τρελός, μαζί με τα παιδιά, ανάμεσα να κάνει μια τέτοια τρέλα που αυτοί δεν θα τη δουν ποτέ στη ζωή τους. Ποτέ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, καλό βράδυ, παιδιά. Καλό βράδυ. Να είστε καλά πάντα. Δεν έχει άδικο, αλλά όχι, απλά έχει άδικο. Θέλω να καταλάβει ο κόσμος ότι και εγώ και εσύ καμιά φορά, και ειδικά εγώ, εντάξει. Δεν σ' άσπρο το λένε μάκι. Όχι, εντάξει. Άκουτα. Αυτό που είπα και στον Άγγι. Να βγει ο Άγγις τώρα εκεί. Δηλαδή κάτσε ρε Άγγι. 30 βαθμοί. 30 βαθμοί. Δεν είναι ούτε ένα, ούτε δύο. 30 βαθμοί. Το πες. Κάτσε ένα λεπτό. 25 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. Το πες εσύ. Λες τι να είναι, λέει, 30 βαθμοί. Έτσι είναι. Ναι. Δεν πας. Έτσι δεν πρόκειται να πας πουθενά. Με αυτή τη λογική τρινάνε 30 βαθμοί. Του χρόνου να πας 40. Να το ξέρεις. Και τα 25 χρόνια θα γίνουν 35. Ναι, και τα 25 χρόνια θα διαιωνίζουν. Το κυπελάκι που είπες ότι πήρες, είπα να 20 πήρα ένα πρωτάθλημα το 10. Για να σου πω και καταντήσει. Άστο ρε. Περιμένετε, θα δείτε που θα γίνει η πρόοδος. Η πρόοδος. Το δούλεμα με το γήπεδο δεν υπάρχει. Αν είχε λεφτά, έχει λεφτά, δεν είπαμε ότι δεν έχει. Αν τα έβαζε, θα το είχατε φτιάξει. Εμπρός. Την τηλεόραση σου, φίλε, χαμήλωσε να μας ακούσει το τηλέφωνο. Εσύ που είσαι τώρα, ναι. Κάτσε να πιάσει η φωνή. Γεια, τι κάνετε? Τι χαμήλωσες? Χαμήλωσε την τηλεόραση να μιλάω. Έλα, φίλε μου, χαμήλωσε την τηλεόρασή σου, γιατί έχεις ανοιχτή την τηλεόραση και θα ακούσει τη φωνή σου όταν μπερδεύεσαι. Να μας ακούσει μόνο από το τηλέφωνο. Τώρα, κύριε, τι κάνετε? Να τα πω, κύριε, τι χαμηλώνω σε αυτό. Πού πήγε να τη χαμηλώσει? Μεγάλος. Τώρα θα χαμηλώσει. Έλα, πάμε.
Λοιπόν, εγώ είμαι Ολυμπιακός. Ο πατέρας μου πήγαινε στο γήπεδο όταν ήμουν 11 χρονών. Όλη η οικογένεια, δηλαδή εγώ είμαι Ολυμπιακός γεννήθηκε και μου αρέσει η ομάδα του Ολυμπιακού, είναι γαμάτη, τέλεια, μου αρέσει γιατί ο Ολυμπιακός όχι μόνο. Από μικρό παιδί, 8 χρονών, με πήγαινε ο πατέρας μου στο γήπεδό μου και και έλεγα γάμο, γάμο. Ναι, ναι. Άκου να δεις φίλε, 11 σε πήγε ή 8. 8. Σε 5 δεν είσαι Ολυμπιακός. Ρε, σε 5, σε... Γιατί είπες μετά ο πατέρας μου. Είπες μετά ο πατέρας μου, μετά είπες ο Ολυμπιακός ο πατέρας. Σε δύο λεπτά. Αλλά ξεχάσεις και την ηλικία σου. 11 ή 8. Τέλος πάντων, να σου πω εγώ από πότε. Σε δύο δευτερόλεπτα είναι σε τρία. Εγώ από πότε σε πάει στο γήπεδο. Από τότε που σε νικάει ο Ολυμπιακός. Καλησπέρα. Ρε, σε δύο δευτερόλεπτα κλέψε τρία χρόνια. Με αυτή τη λογική, άστο. Έλα, φίλε μου, καλησπέρα. Εντάξει, καταλαβαίνω τον πόνο σας, αλλά είπε και ένας Παναθηναϊκός πριν, άμα βάζεις λεφτά, φτιάχνεις ομάδα. Την Μπαρτσελόνα, άμα διώξεις το Μέση και τους όλους τους παίκτες και πάρει το... Αυτό το... Το Μπάρκα. Το Μπάρκα και τον Αβραβίδη. Το Τσιγκρίσκι, το Τσιγκρίσκι που έπεσε και όλα... Το Τσιγκρίσκι που έπεσε. Έπεσε η Μπαρτσελόνα. Ένα μήνα και τέταρτο. Και μετά θα πάει πίτα Ισπανίας. Καλησπέρα. Έτσι τη λέει και χειρόνα τη Μπαρσελόνα. Αλλά τι να είναι 30 βαθμοί που τερμάτισε το πρωτάθλημα. Του χρόνου θα δει. Η χειρόνα είσαστε, μην νομίζετε ότι είσαστε. 30 βαθμού πίσω. Λεκάνε είναι. Λεκάνε. Μη σου πω ο Σασούνα. Ποια. Ποιο. Ή Λούγκο. Όχι, οι άλλοι πώ τη λέγανε, ρε, που φάγε τα 10. Εμπρό. Και έφαγε τα 10. Και 12. Ναι, δεν φάγανε 10 από τη Ρεάλ μια ομάδα εκεί πέρα, ναι, με τη Λίγα. Η Ράγιο. Ναι. Η Ράγιο Βαγεκάνο. Καλησπέρα. Δηλαδή, μετά τα 10 τη λέγανε Κουράγιο Βαγεκάνο. Το μάμα, αγόρι μου, για σένα το είπα. Ο ηχολήπτης, ναι, ο καλής, φοβερός. Φοβερός. Εμπρός. Διαφανίσιρες. Να πούμε και για τους αφανίσιρες. Να πούμε μάκες για τα διαρκείας. 10 με 5, ναι. Για μην λέει και με σένα. 10 με 6. 10 με 6. Γιατί παίρνουν τα... εδώ τηλέφωνο και ρωτάνε και... Όχι ρε, το... οι ώρες το... στο Καραϊσκάκι. Που διατίθεται τα διαρκείας. Λοιπόν, εμπρός. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια χαρά. Καλησπέρα. Παναγιώτης από Χαλκίδα, Ολυμπιακός. Παναγιώτης. Ναι, έλα. Είμαι από Χαλκίδα Ολυμπιακός. Έλα Παναγιώτη. Μια καλησπέρα ήθελα να πω στα γρήγορα. Να πείτε στους βάζελους και στους εκδίδες να ετοιμαστούν για μεγάλο γλέτι φέτος. Ξανά. Συνήθως ετοιμάζονται κάθε καλοκαίρι, δηλαδή και να μην τους το πούμε, ετοιμάζεται από μόνοι της. Έτσι, έτσι. Έχουμε πλησίματα, βιντε, λευκάσεις. Και μια παράκληση. Θα ήθελα μια παράκληση. Ναι. Βάλτε τα κύπελα πάλι μπροστά να τα βλέπουν, γιατί τα μόνα κύπελα που ξέρουν αυτοί είναι τα κύπελα τα πλαστικά που πηγαίνουν στις εκδρομές. Ολυμπιακάρα μια ζωή, παιδιά. Χάρηκα που σας άκουσα. Να είστε καλά. Καλά και Ολυμπιακάρα μια ζωή. Και του χρόνου πάλι γλέτη. Χαιρετίσματα και εκεί στην Καλκίδα, στην Καρακόκκινη που έχουμε και συνδεσμάρα. Διώχνει ο Μελισσανίδης στον Μπογκέτ. Ναι. Για τους σε μεταγραφές. Μην κοιτάτε αυτά που σας λέει η δημοσιογράφη. Αυτάδης. Αυτάδης. Ζήτησε λεφτά. Οι δημοσιογράφοι λέγανε αυτάδης. Αυτάδης, ναι. Α, το παιδό μου λεφτά, κάνουμε τα... Δεν το παιδό μου λεφτά, να φτιάξω σπίτι. Προφανώς. Θα το παιδό μου λεφτά, να σε ένα χωρίς τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, εντάξει, έφυγε αυτός. Πήγαν να πάρουν ένα Γάλλο. Ναι, το Μοντανιέ. Πάει ο Μοντανιέ, λέει θέλω 700.000, ξέρω εγώ. Δεν κάνει και αυτός, γιατί έχει αυτάδη. Όχι. Γιατί όχι, θα σου πω. Μετά αυτού. Του λέει, τώρα ο άνθρωπος είναι με περγαμηνές, πήγε στη Σαραγώσα, έπαιξε μπαλά, η Σαραγώσα κέρδισε και μετά... δύο φορές στην Μπαρτσελόνα κέρδισε η Σαραγώσα. Ναι. Έτσι δεν είναι τυχαίος. Ωραία. Και μια ομάδα που παρέπε. Ναι. Και έχει κάνει δουλίτσα, άξιο προπονητής, όπως και ο Πογκέ. Και τα έχουμε πει και από εδώ, έτσι. Ναι. Όταν ήταν ακόμα προπονητής σας. Λοιπόν, και του λέει τώρα, και αρχίσανε τα ψάρια. Λέει ο Μπάκεβιτς είναι κανονισμένος, λέει ο τέτοιος. Ναι, θα το φέρω. Ναι, λέει, το φέρω. Ναι, πήγε, τον έφερε. Άλλα το είχε πει, έρχεται εδώ ο άνθρωπος, ναι. Λέει ψαλίδι του κάνανε στο ένα, ψαλίδι στο άλλο, ψαλίδι στο μπάτζετ. Για τον μπάτζετ δεν λέγανε τίποτα, για τον μπάτζετ δεν λέγανε τίποτα. Δεν λέγανε για τον μπάτζετ. Τέλος πάντων στο μισθό του, κάνει ψαλίδι ο άνθρωπος στο μισθό του, λέει θα γίνει ψαλίδι και συνεργάτες. Σου λέει στους συνεργάτες, για μένα μπορώ να μιλήσω, άντε να κόψω. Αλλά για εσάς
Για τους συνεργάτες μου δεν το δέχομαι. Ωραία. Και πάει και στο μπάτζετ μετά το Άκη. Και φεύγει. Μετά, αλλά εγώ θα πάω σύμφωνα με αυτά που λένε οι δημοσιογράφοι Σάκη. Λέει και αυτός δεν έκανε. Ωραία. Χάρη. Και αφού δεν έκανε, ρωτάω τώρα όχι τους δημοσιογράφους Σάκη, εσάς. Γιατί δεν πήγατε σε έναν ανάλογο προπονητή των 700.000 που να κάνει. Που να κάνει ρε παιδί μου, γιατί τον είπατε αθάδικα αυτά. Δεν είπανε Άκη αυτά που είπες. Ναι, όχι αυτά, αυτά τη αλλά πήγατε στο Κεσπάγια. Αλυτάρας. Ξέρετε πότε θα βγει αυτός. Πριν τον Οκτώβρη. Πριν την παρένταση. Ποιο. Μπα, θα το δείτε, θα το δείτε. Πρέπει να το κρατήσουν γιατί είναι βολικός. Και να σου πω και κάτι. Και ποιοι θα αντιδράσουν. Οι φιλάθλοι της ΑΕΚ. Και να πούνε τι μα έφερε, αυτοί που ρίξαν την ομάδα του. Ποιοι θα αντιδράσουν, ρε τα κι αυτά. Θα αντιδράσουν. Θα τον διώξουν. Θα τον διώξουν. Ωραία, πώ θα τον διώξουν. Μου είναι σαν ρίζα. Τη βάση αποτελεσμάτων. Η βάση αποτελεσμάτων. Βάστε. Γιατί με κανέναν άλλον με αυτό το μπάτσετ που θα έχει καλύτερα αποτελέσματα. Στον Τέλλα. Θα το σκεφτόν, ρε. Α, σαν αποτέλεσμα ότι φταίει. Αναλώσιμο. Εμπρό. Α, έτσι ναι. Έτσι. Αλλά σαν θέση πυγμή τι να διώξουν. Όχι. Τι να διώξουν. Τι να διώξουν. Καταρχήν δεν είναι σε θέση να δημιουργήσουν. Για καταστροφή είναι μια χαρά. Είτε όπως καταστρέψαν την ομάδα τους, έχουν επιδίωξει να καταστρέψουν και τον ελληνικό ποδόσφαιρο. Άστο. Τη δημιουργία αφήστε την αλλού. Εκεί που έχουν μάθει να δημιουργούν και να οραματίζονται. Και να δω αυτή την εφημερίδα της Άκρεπα. Κάνει μια ερώτηση. Μη λέει. Παίρνουν τον πιτάδε παίκτη που δεν τον παίρνουν ποτέ. Μπαμπαμπα. Μπαμπαμπα. Θα γράψει μπροστά. Πότε θα γίνει το γήπεδο, κύριε πρόεδρε. Πότε. Να ρωτήσετε. Ρε και να φύγει στη ΣΑΕΚ να πει. Ρε λαμπού που μας κοροϊδεύετε. Είναι μπόμπα ο Μπάρκας. Μια απλή ερώτηση. Τι μπόμπα, μωρέ. Μπόμπα το παρουσία. Μπείτε εδώ. Σε, ναι, ακόμα μπόμπα, τα πρωτοσέλιδα είναι μέσα. Μπόμπα λέει. Απενεργοποιήθηκε και άλλη μπόμπα. Ωραία. Μπράβο. Καλά πάτε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, γεια σου φίλε. Έγινε αυτάδικα. Τι θες, τι έπαθες. Τι ανησυχίες έχει, τι είχε αυτό. Τρίγωνα. Τι έπαθε αυτό, τι είχε. Κοιμόντουσαν. Και μετά. Κοιμόντουσαν εκεί διπλά. Μην παίρνει. Δεν κοιμούνται διπλά. Κοιμούνται διπλά. Σόπα ρε φίλε. Σόπα. Σιγά σιγά. Ας σου πω κάτι άλλο, δεν θέλω να τα πάνε σου μετά. Ας σε πάρω μετά, σου το πεις πουθενά. Ας το σου λέω. Σε πάρω μετά, μην μιλάς, ακούει το. Ας σε πάρω μετά, δεν θέλω να τα πεις πουθενά. Πήγε το πες το τρόπο, πάρε μετά. Ούτε καζανάκι, μην πατήσει καζανάκι. Τίποτα. Τίποτα, ρε. Σοπάτω, 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 μην το πες το, να σε πάρει μετά. Καταλαβαίνεις. Πόσο θα αντέξω ακόμα. Με τον επόμενο. Εμπρός. Έλα φίλε. Με φωνάζεις. Κάτσε. Εμπρός. Έλα φίλε. Μας ακούτε. Εμπρός. Ναι, παρακαλώ. Ακούτε. Ακούτε. Έλα, εντάξει. Καλησπέρα. Όχι, εντάξει, είναι από άλλο σπίτι. Άλλο σπίτι. Εντάξει, άλλο σπίτι. Καλησπέρα. Μας πείτε. Ναι, γεια σας. Γεια χαρά. Γεια σας. Γεια σας. Φύγαμε από τώρα. Ναι, μ' ακούτε. Ναι, τώρα σας ακούμε. Εσάς μια χαρά. Τον άλλο τον ακούγαμε. Μιλάγε σιγά. Ωραία. Σοφία λέγομαι, είμαι Ολυμπιακός. Τόσα χρόνια ήμουνα πολύ καταπιεσμένη γιατί ήμουν παντρεμένη με έναν Παναθηναϊκό. Τον έδιωξε. Που τελικά μετά από 32 χρόνια τον χώρισα. Και τώρα μπορώ να εκφραστώ ελεύθερα. Έχω δύο παιδιά που τα έκανα Ολυμπιακούς. Να τα χαίρεστε. Ευχαριστώ. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη για την ομαδάρα μου. Ειλικρινά έχω περάσει πολλά με την υγεία μου και είμαι καρκινοπαθής και ειλικρινά σας λέω παιδιά ότι όταν έμπαινα στα χειρουργεία έκανα την προσευχή μου και μαζί με αυτό έλεγα να βγω για να βλέπω την ομάδα μας να παίζει. Να είστε πάντα καλά, να συγχαρητήρια κιόλας. Είναι για τη δύναμη που έχετε πάνω απ' όλα. Και σας ευχαριστώ πολύ, ειλικρινά σας βλέπω και περνάω πολύ όμορφα μαζί σας
Είσαστε αξιόλογοι άνθρωποι και μ' αρέσει πάρα πολύ που αγαπάτε τον Ολυμπιακό πολύ. Να είστε καλά. Γεια σου, Σοφία μου. Πάντα με υγεία. Και εσείς, εσείς είναι ο πιο αξιόλογο, και το αξιόλογο άτομο. Δεν θα σε αγγίξει πια. Παλεύετε με θεούς και δαίμονες, έτσι. Και θέλει πολύ δυνατό χαρακτήρα για να τα απεξέλθετε και σας ακούμε μια χαρά και με αξιοπρέπεια και έτσι όπως πρέπει. Να χαίρεστε την υγειά σας πάνω απ' όλα, να έχετε την υγειά σας, να χαίρεστε τα παιδιά σας που τα έχετε μεγαλώσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαστε έτσι τα και καλύτερα από τα φέρνουν και μιλάνε, είναι καθήκια, είναι άνθρωποι που δεν έχουν αξιοπρέπεια, δεν ξέρουν από ομάδα, δεν ξέρουν από ποδόσφαιρο, δεν ξέρουν να σέβονται πρώτα απ' όλα. Είσαστε πάρα πολύ καλοί και να συνεχίσετε έτσι. Και είμαι πολύ χαρούμενη που σχεδόν κάθε βράδυ σας βλέπω και χαίρομαι και επιτέλους μπορώ να εκφραστώ πια ελεύθερα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Και εμείς χαιρόμαστε που σας κρατάμε. Ευχαριστώ παρέα. Γεια σου, κοπέλα. Ζήτω ο Ολυμπιακός μας. Και να έχεις υγεία. Και όλοι να έχετε υγεία. Όλος ο κόσμος. Όλη η Ελλάδα. Όλοι οι οπαδοί των ομάδων. Και όλοι να τρώνε. Να μην είναι σαν τον άλλο να αφήσουμε τις μισές δυστυχούς. Ποιους. Που έλεγε ο άλλος. Να τρώνε όλοι. Εμπρός. Όλοι ψωμάκι και μετά άλλο τι είδε ο καθένας. Εμπρός. Να πούμε. Ναι, γεια σας. Καλησπέρα. Στράτης από Σπάρτη, Ολυμπιακός. Γεια σου, Στράτο. Ναι, Στάθης. Απλώς έτσι πήρα μια καλησπέρα να σας πω, σας ακούω συνέχεια. Να είστε καλά, ωραία εκπομπή πάντα. Και απλώς να προλάβω και τον Τάκη να πω και εγώ τα χαιρετίσματα στον Άγιο κάτω στο Γήθιο από μένα. Α, τρίβλα. Στο καρόνι μου. Λοιπόν, καλή συνέχεια να έχετε, παιδιά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια χαρά. Χαιρετίσματα σε όλη την κατακόκκινη Σπάρτη. Λέμε για τα διαρκείας. Ναι, πέρα. 10 με 6. 10 με 6, ναι. Καθημερινός. Και μέχρι τις 28 του μήνους μπορείτε να ανανεώσετε. Να ανανεώσουν οι παλαιοί κάτοχοι. Από τις 30 του μήνους μπορεί οποιοδήποτε φίλαθρος του Ολυμπιακού να πάει να πάρει το εισιτήριο του. Σε όποια θύρα θέλει και... Να διατίθεται βέβαια κιόλας. Εμπρός. Όχι, λέξη μας. Α, τι, τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Έχουμε άλλο φίλο στη γραμμή. Ναι, ναι, αν υπάρχει φίλο στη γραμμή, βέβαια. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Ναι. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Γεια. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από εμάς. Χαμήλωσε λίγο την τηλεόραση σου, ναι. Όχι, έχω χαμηλώσει, έχω χαμηλώσει. Ωραία. Τάκη, Άκη, από Καλαμάτα, μ' ακούτε. Ναι, σ' ακούμε, σ' ακούμε μια χαρά. Από Καλαμάτα Παντελής, άλλη μια φορά είχα βγει, κόπηκα στο κλείσιμο. Πάλι, Ολυμπια... δεν θα σας αφήσει βέλα. Πάλι στο κλείσιμο είμαι, ναι. Ολυμπιακός από Καλαμάτα. Σας βλέπω, σας απολαμβάνω, τα λέτε πολύ ωραία, μπράβο σας. Εγώ έχω να πω ότι ανεβαίνω Αθήνα τακτικά επάνω και την ομάδα βλέπω βέβαια. Τα Χριστούγεννα περίπου είχα γνωριστεί με ένα παιδί ΤΣΑΕΚ, όχι στην ηλικία μου, εδώ είμαι 60, κοντά 58 ναι, ναι. χρονών. Ναι. Και μου είχε πει μια ιστορία για το Μελισσανίδη, δεν ξέρω αν την ξέρετε. Το συνέδριο του Καρά που ήταν στην Προοδευτική, δεν ξέρω αν ξέρετε. Ναι, ναι, τα ξέρουμε αυτά, ναι. Ξέρετε τι δουλειά κάνει τώρα. Ο Καράς. Ναι. Όχι. Ταξιδιού στον Κορυδαλό. Αυτός είναι ο Μελισσανίδης, αυτός είναι σαν άνθρωπος και προχτές τον είδα, ήταν παρέα με τον Ιβάν, στο γάμο του γιου του. Μην τους πω λόγια καθόλου και μην τους παίρνετε χαμπάρι. Ο άλλος ο Γιανακόπλος ο Δημήτρης, γιατί η Σπάρτη έχει πολλούς Ολυμπιακούς, γιατί συνεργάζουμε με πολλούς Σπαρτιάτες, είπε ότι η Σπάρτη θα την κάνει ελεύθερα. Δεν ξέρω αν το έχετε μάθει αυτό. Είπε ότι η Σπάρτη θα κάνει ελεύθερα, ναι. Και το Γήθιο είναι κατακόκκινο, να ξέρετε, γιατί έχω και Γήθιο. Το ξέρω εγώ από πολλά χέρια. Το ξέρετε, έτσι. Ναι, γιατί ναι, ναι. ξέρετε πολλά παιδιά, είναι τη πέρα 7 κτλ. Εντάξει. Αλλά και εμείς τώρα θα πάρουμε πάνω μας. Πήρε την ομάδα ο Παπαδόπουλος, το ξέρετε αυτό. Ναι, το μάθα. Η Καλαμάτα εννοώ. Ναι, ναι, κατάλαβα, κατάλαβα, κατάλαβα. Αλλά πάνω απ' όλα Ολυμπιακός, παιδιά, Ολυμπιακός, εντάξει. Ναι, ναι, Παντελή. Θα παίρνω τα χτά και θα τα λέμε, εντάξει, παιδιά. Ναι, να σου πω, τώρα πιστεύω να εισήκασε και ο Γεωργούτσος, με την Πύρο Παπαδόπουλος. Τώρα έβλεπα την εκπομπή του, ρε. Έβλεπα εσάς και έβλεπα και αυτόν. Ναι. Γι' αυτό άρχισε να μας πάρεις εμάς. Γι' αυτό άρχισε. Βάζε εμάς πρώτα και πήγαινε μετά από εκεί. Έγινε. Να είστε καλά, τα καλύτερα σου εύχομαι και σε εσάς και στην ομάδα σας, της πόλης. Γιατί η Ολυμπιακάρα πάνω απ' όλα. Καλό βράδυ.